Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Αντώνη. Και τον Πάρη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον Πάνο μαζί μας, γιατί πέρσι ο COVID δεν μας άφησε να κάνουμε πολλά in person, οπότε έπρεπε να παίξει επανάληψη από εδώ. Παίζουμε πάλι σήμερα 420 OK. Οπότε δεν βρήκαμε βέβαια κανένα μπύρες, οπότε έχουμε κανονικές μπύρες σήμερα. Είπαμε, αρνήθηκε ο dealer της μπύρας, αρνήθηκε ο να δώσει. Αρνήθηκε, λέει, δεν πουλάει τέτοια πράγματα. Ωραία, βασικά για να το πιάσουμε, θες να μας κάνεις ένα πολύ γρήγορο intro, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει δει το περσινό ή να μην σε ξέρει, ναι, ναι. Και να το πιάσουμε από εκεί. Ο Πάνος, ένα από τους δύο partners στο Marathon Venture Capital. Είμαστε ένα seed fund που επενδύουμε στην ουσία σε εταιρείες που έχουν κάποιους Έλληνες founders, καθώς μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ελληνική παρουσία. Μας αρέσει κυρίως να επενδύουμε σε εταιρείες που κάνουν developer tools, big data, γενικά B2B. Δεν κάνουμε consumer, δεν κάνουμε marketplaces. Εντάξει, ποτέ δεν λες όχι, αλλά γενικά μας αρέσει πιο πολύ έτσι, το πιο hardcore technology. Mm-hmm. Τώρα επενδύουμε από το Marathon 2, το οποίο είναι ένα fund 70 εκατομμυρίων ευρώ ύψους. Σε συγκρίση με το άλλο, θα μας πεις. Το προηγούμενο ήταν 30. Okay. Έχουμε από αυτό καλέσει 26, κάναμε 10 επενδύσεις, εκ των οποίων οι 7 στις 10 σηκώσαν follow-up financing από διεθνείς επενδυτές και στο σύνολο έχουν σηκώσει πάνω από 120 εκατομμύρια μετά από το πρώτο ticket που γράψαμε, έτσι. Και πέρυσι είχαμε το πρώτο exit που ήταν η Lenses της Ελλώνης, μια εταιρεία η οποία νομίζω θα είναι οι top εταιρείες της δεκαετίας που έχουμε μπει. Αυτή τη στιγμή αξίζει για 10 δισεκατομμύρια. Νομίζω στέλθει, το είχαμε και ψηλό αναφέρει. Ναι, ίσως. Όχι. Αυτό το deal έκλεισε φέτος. Α, ίσως να το είχαμε κάνει. Είχε πει ότι κάτι έρχεται, δεν ξέρω. Έκλεισε πέρυσι, ήταν 70 εκατομμύρια. Τώρα πλέον η Σελόνις έχει engineering στην Ελλάδα και κάνουν κάτι πολύ σημαντικό που είναι να κάνουν replatform στην ουσία όλο το εργαλείο σε streaming. Σελόνις είναι μια, όπως είπα, από τις καλύτερες εταιρείες. Σίγουρα τις καλύτερες ευρωπαϊκές enterprise και από τις καλύτερες που θα δούμε. Έχουν top επενδυτές, αξίζει 10 εκατομμύρια. Θα μπει στο χρηματιστήριο κάποια τα επόμενα χρόνια όταν το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Και πλέον προσλαμβάνει και στην Ελλάδα. Και νομίζω μετά σηκώσανε και ένα billion, κάτι ένα τρελό. Ναι, έγινε ταυτόχρονα. Ναι, σηκώσανε 1 εκατομμύριο. Και ταυτόχρονα κάνανε την εξαγορά της Lenses για να κάνουν replatform την εταιρεία τους πάνω στα streaming. Okay. Super. Ωραία, Βασούλα. Οπότε, ωραία. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για τα ξέρετε. Ναι, και sorry, πριν από αυτό ήμουν και εγώ engineer, είχα κάνει μια startup, την πούλησα και αυτή. Webass ήμουν full scale πριν γίνει τη μόδα στο front και το back και γίνει αυτό το separation. Python, JavaScript, απλά πραγματάκια. Νομίζω ότι γράφατε Erlang, ότι ήσταν. Εγώ όχι, αλλά ο Γιάννης και η ομάδα από εκεί που κάνανε το streaming analytics είναι γράφαν Erlang. Mm-hmm. Και κάποια closure υπήρχε κάπου πεταμένη. Άρα δεν ήσουν στο cool κομμάτι της εταιρείας, ήσουν στους απλούς. Ήμουνα, ναι, σε αυτούς που πλήρωνε τα έξοδα. Στο πράγμα. Python, dashboard, τέτοια πράγματα. Οκ. Να ρωτήσω. Sorry, πες. Πες, όχι, η ρώτασή μου. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπες κάτι και έχει τύχει να το δω κιόλας, ότι επενδύεται μόνο σε B2B. Γιατί έτσι. Γιατί όχι B2C, δηλαδή δεν υπάρχει hardcore tech στο B2C. Κοίταξε, το στόχος μας δεν είναι να κάνουμε hardcore tech and fund, έτσι δεν είναι αυτή η δουλειά μας να κάνουμε τεχνολογία, είναι να προσφέρουμε supreme alpha, δηλαδή πολύ καλά returns. Okay. Αυτό που έχουμε δει γενικά είναι στο consumer, ας πούμε στο consumer internet, στο social media, και αυτά είχαν εξαφανιστεί για πολλά χρόνια, δεν υπήρχε τίποτα. Okay. Και αυτό που βγήκε από το TikTok με Κινέζικ και από πίσω μόχλευση και ίσως ξέρεις, κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είναι και το δεκαετία. Αυτό που βλέπαμε, ναι, ήταν κυρίως στο consumer internet αυτό το κομμάτι. Ας πούμε, το social media έχει πεθάνει, ήταν πολύ μεγάλο και κανείς δεν μπορούσε να το αντιγράψει. Ότι βγήκε Clubhouse. Έκανε πρωτεύουσα, εξαφανίστηκε. Πάντα υπάρχουν νέες consumer εμπειρίες, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ από την Ελλάδα τουλάχιστον ξεκινάει κάτι που να έχουμε τα γονίδια να κάνουμε κάτι σωστό. Είτε θες το copywriting, είτε βρούμε τους early adopters. Μπράβο, για δεν ακολουθεί κανείς τον κόσμο το τι γίνεται στο μοναστηράκι εδώ που είμαστε τώρα. Ναι, sorry, αλλά δεν γίνεται αυτό, έτσι. Α, οπότε αυτό εννοεί. Οπότε έχεις ένα αυτό πράγμα. Οπότε δεν είμαστε ούτε μπροστά στις τάσεις, ούτε είμαστε, ας πούμε, μιλώντας για social media like, ας πούμε, πλατφόρμες. Δεν μπορούμε να early adopters σε καμία περίπτωση και δεν ξέρουμε κιόλας θα κάνουμε και branding. Γενικά στο branding storytelling, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, είμαστε πολύ κακοί. Mm-hmm. Είναι από τα τροτά μας σημεία, έτσι. Οπότε έχεις αυτό το κομμάτι. Μετά να πεις θα κάνεις consumer πράγματα που είναι marketplace, e-commerce, τύπου delivery food, quick commerce κλπ. Ξεκινώντας στην Ελλάδα δεν είναι μια καλή αγορά. Δεν έχουμε μεγάλη αγοραστική δύναμη. Δεν είμαστε πάλι early adopters. Δεν κάνουμε ό,τι πιο γρήγορο. Δεν ζούμε σε ένα περιβάλλον όριμο αστικού περιβάλλοντος, στον οποίο έχουν όλοι υψηλό διαθέσιμο εισόδημα και εκτιμούν πολύ το χρόνο τους, βλέπετε π.χ. Λονδίνο. Mm-hmm. Οπότε ούτε εκεί ξεκινάς από ένα καλό σημείο. Και νομίζω και οι εξαγορές που έχουν γίνει σε αυτό το τομέα δεν ήταν πολύ εντυπωσιακές. Ενώ έχουμε δει π.χ. στο B2B,
αργότερα ή πιο γρήγορα οι εταιρείες θα βρίσκουν ένα βηματισμό. Και επειδή έχουν μια πολύ καλή τεχνολογία, παρόλο που να μην έχουν εξαιρετικό marketing π.χ., οι πελάτες να λένε: όχι, αυτή είναι μια καλή τεχνολογία, ίσως σε μια καλή τιμή θα την αγοράσω. Οπότε τι έχουμε δει? Workable, Persado, Transifex, Lenses, Backsense κάποτε. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλύτερο pattern εκεί πέρα, ίσως έτσι. Οπότε λίγο πολύ και εμείς ψάχνουμε τους founders που είναι και engineers. Άρα είναι πιο πολύ ότι ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε τον BAM ενός Clubhouse, ανεξάρτητα από το αν αυτό μετά πάει δεν πάει, ρε παιδί μου. Ότι το BAM το. Το BAM του Clubhouse, το να πιάνει τόσο καλά τον παλμό του παγκοσμίου Ιντερνετ δεν υπάρχει. Και γενικά δεν είμαι σίγουρος ότι μερικές φορές πραγματικά καταλαβαίνουμε την κουλτούρα του Ιντερνετ. Π.χ. crypto. Δηλαδή έχουμε δει και κάποια πράγματα μπροστά μας, NFT κλπ. Τα οποία είναι απλά ένα site που μιλάνε για NFT, αλλά ούτε καν ένα actual NFT marketplace. Νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω. Δεν ξέρω, δεν διαβάζουμε Reddit. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Άρα λοιπόν στο B2B είναι λίγο πιο εύκολο γιατί μπορείς ενδεχομένως να βρεις 5 πελάτες, 10 πελάτες. Ναι. Και ακόμα καλύτερο είναι να έχεις δουλέψει remote σε μια καλή εταιρεία, σε μια HashiCorp ή να σου Spotify, IBM. Οπότε να έχεις πάρει και παραστάσεις από τέτοιες εταιρείες οι οποίες αγοράζουν τεχνολογία και ρισκάρουν. Δεν θα πάρει ποτέ πρώτους πελάτες σαν η Alphabank. Σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ συντηρητική. Παράδειγμα, εμείς στο Backsense τώρα μιλάμε εποχές 2012, έτσι. Πριν γίνουν και startups τόσο cool. Είμαστε ένα από τις λίγες εταιρείες που κάναμε crash reporting για mobile applications. Και χωρίς αυτό, είχες γαμηθεί. Δεν ήξερες τι γίνονταν, έτσι. Δηλαδή, το τρομερό ήταν, ξέρω, μια φορά ήμασταν στο Redwood City σε ένα καφέ. Είχαμε χάσει τον τρένο με τον Γιάννη, το έχω ξαναπεί την ιστορία, αλλά μου άρεσε να τη λέω. Και όπως ήταν δίπλα μας για developers, και λέει: αυτή η εφαρμογή συνέχεια με κρασάρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Και του λέω: φίλος, καλά, Backsense δεν έχεις βάλει. Έλα, ρε. Και λες, γίναμε. Τέλος πάντων, ναι, και είχε έρθει η JP Morgan και έγινε πελάτης μας. Μας έκανε και ένα security audit από έξω penetration testing, λέει μια χαρά. Οκ, cool, προχωρήστε. Η Alphabank, λέει, είστε startup, τώρα είμαστε μεγάλη τράπεζα, δεν είστε για εμάς. JP Morgan είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, εσύ, και σε developers και σε καταθέσεις, σε όλες τις διαστάσεις. Αλλά είμαστε καλοί για την JP Morgan, αλλά όχι για την Alphabank. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που επίσης δεν μας αρέσει να ξεκινάς με Έλληνες πελάτες. Δηλαδή, μου πεις, έχω Έλληνες πελάτες, ευχαριστώ πολύ. Αλλά όταν έχεις ξένους πελάτες και εσύ έχεις όχι την JP Morgan ούτε την Alphabank, εσύ έχεις ένα μικρό στούντιο, ξέρω εγώ, πελάτη. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό και να βρίσκεις, ας πούμε, πελάτες που δεν έχεις κάποιο affinity. Α, λένε, τα παιδιά τα ξέρουμε εδώ πέρα. Επειδή στην Ελλάδα πάντα είστε τα παιδιά, με το γραφικό κώδικα είναι τα παιδιά. οπότε να έρθουν εδώ να μας τα φτιάξουν, θα τους βάλουμε για άλλα 15 πράγματα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, να βάλουν ένα γιορτολόγιο μέσα, δεν ξέρω εγώ τι. Και το λέω πάντα έτσι, είναι από την πόλη Σβερής. Οπότε δεν είναι ένα καλό σίγναλ ότι όντως το προϊόν σου έχει περπατήσει. Είναι μάλλον ένα σίγναλ ότι απλά υπήρχαν κάποιες σχέσεις. Ακόμα και στο Ισραήλ αυτό γίνεται. Δηλαδή, μιλώντας με Ισραηλινούς επενδυτές, άμα μια Ισραηλινή εταιρεία έχει Ισραηλινούς πελάτες, κυρίως παραδοσιακές εταιρείες, τράπεζες, δεν το ακούνε καθόλου. Στην πορεία, βλέπεις και κάποιες startups και σου πω, τρομερή, ξέρω εγώ. Και τώρα πλέον, επειδή ας πούμε, ξέρουμε τι κινείται, αν λέω. Όλοι οι πελάτες είναι Ισραηλινές εταιρείες, άρα είναι Ισραηλινή και αυτή. Θα φτάσουμε και εκεί βέβαια νομίζω. Δηλαδή όταν έχουμε δει interaction, π.χ. μια δικιά μας startup, π.χ. Lenses να πουλάει ξέρω, στη Workable, στην Bit, είδαμε πραγματική χρήση του προϊόντος στην άλλη πλευρά. Δεν ήταν όπως μια εταιρεία. Ναι, αλλά αυτές δεν είναι ελληνικές εταιρείες με την έννοια. Δηλαδή, ναι, OK, έχουμε ξεκινήσει από εδώ, αλλά είναι πιο international εταιρείες. Τι θα πει ελληνική εταιρεία, έτσι. Αυτό είναι και κάτι που συνέχεια μέσα στα social media γίνεται κουβέντα. Τι είναι ελληνική εταιρεία. Τι είναι ελληνική εταιρεία. Ετοιμάζω. Πολύ δυνατό, καλή ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω. Τι είναι ελληνική εταιρεία. Και ποιο είναι το πρόβλημα να μην είναι ελληνική εταιρεία, η μαμά να είναι το αφημί ελληνικό. Νομίζω ότι το που είναι το αφημί είναι και πρέπει να είναι irrelevant. Είναι irrelevant. Γιατί, ειδικά όταν ας πούμε ακούμε εξαγορές που θα δούμε αρκετές να γίνονται ακόμα, η εταιρεία δεν πληρώνει κάτι σε φόρους όταν γίνει εξαγορά. Το πληρώνει με το χείτης. Οπότε σημασία είναι να έχουμε πολλούς μετόχους, είτε είναι οι founders, άμα γίνεται να είναι στην Ελλάδα, αλλά συνήθως κάποιος πρέπει να πάει εκεί που είναι τα λεφτά, οι πελάτες κλπ. Και πολλούς υπαλλήλους που να είναι να ζουν στην Ελλάδα. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε την καλύτερη φορολογία, ίσως τις καλύτερες φορολογίες στην Ευρώπη για returns, για capital gains. Εντάξει, προφανώς δεν είμαστε Ελβετία, Κύπρος ή Βουλγαρία που είναι στο 0, αλλά από τη Δυτική Ευρώπη, την Αμερική, είμαστε στη φάση του 15%. Έτσι. Που... Τα κέρδη. Ναι. 21 δεν είναι. Όχι, 15. Και υπήρχε φορολογία η οποία πετάχθηκε το παράθυρο. Okay. Και μετά, αν π.χ. αγόραζε public εταιρεία, θα πλήρωνε 15% στο transaction τη αγορά εταιρεία και μετά την κρατούσε την πτυχή και πουλιόταν, θα ήσουν στο 0. Okay. Οπότε τώρα, πέρυσι, είδαμε πάνω από 100 engineers οι οποίοι να βγάλανε ένα range από 20 έως 600.000. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Ναι, δεν είναι. Έγινε κάποιο που ήταν employee σε μια εταιρεία και έγινε. Ξέρεις, και τώρα είναι angel investor και κυκλοφορεί, δεν ξέρω εγώ, με τσιπαγκάνι.
Αλλά θα γίνει και αυτό νομίζω. Έτσι, το να βγάλουν founders εκατομμύρια έχει γίνει ήδη. Έτσι. Okay, υπάρχουν πλέον αρκετοί πρώην φίλοι μας engineers που έχουν βγάλει εκατομμύρια. Θα βγάλουν κι άλλοι. Ξέρεις, ένα range ας πούμε από 0, όχι σωρά, από 1 έως 10, 20, 30, 40. Αλλά το θέμα είναι να δούμε και τους πρώτους employees που θα περάσουν το 7-ψήφιο νούμερο. Θέμα χρόνου. Εντάξει, βέβαια και μετά 600 χιλιάρικα στην Ελλάδα μπορείς να ξεκινήσεις δηλαδή να, ή να κάνεις ένα join και, ένα engine και μετά 50-60 εντάξει, μπορείς να κάνεις down payment για ένα σπίτι ή να φτιάξεις το σπίτι σου ή να είσαι λίγο πιο άνετος, είναι στην ουσία ένας χρόνος μισθός που να πάρεις ένα sabbatical. Ναι. Δεν είναι το τρόπο, αλλά θέλουμε να δούμε employees οι οποίοι έχουν βγάλει 1, 2, 3 εκατομμύρια να κάνουν 3 angel επενδύσεις. Εκείνο που λειτουργείς, μπορείς να λειτουργείς και με αμερικάνικους όρους μετά όπου ναι. Δηλαδή νομίζω αυτό θέλουμε, να δούμε πιο πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι, πλέον έχουν τα λεφτά και να μπορούν να κάνουν τη ζωή που πραγματικά θέλουν και να λένε ναι εκεί που θέλουν και όχι εκεί που επίσης θέλουν. θέλω να, βασικά, τώρα που το σκεφτούμε, μιας και λέγαμε τι είναι ελληνική εταιρεία, όπως το έχω στο μυαλό μου, μάλλον είναι ένα φάσμα ρε παιδί μου που κοιτάς οι υπάλληλοι μου πόσο Έλληνες είναι, πόσο international. Ναι, ναι. Οι πελάτες μου, πόσο Έλληνες, πόσο international. Το αφημί μου, πολύ. Πάμε στους πελάτες μας. Και τα βάζει όλα. Αλλά ναι. Μα ενδιαφέρει. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Ναι, τώρα και στην ελληνική ομάδα, η καθαρή ελληνική ομάδα, δεν γίνεται να κάνει σοβαρή εταιρεία μόνο με Έλληνες. Δεν έχουμε το βάθος που να βρει π.χ. product manager που να καταλαβαίνει π.χ. enterprise security. Ναι. Πόσο είναι enterprise security που έφτιαξε στην Ελλάδα. Ωραία, αυτή είναι η απάντηση. Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε θα χρειάζεται έναν άνθρωπο που το έχει κάνει. Έτσι. Ναι. Δεν γίνεται και να μαθαίνουν όλοι on the go. Θες να φέρεις κάποιον που ήταν πριν στην CrowdStrike και να σου πει: OK, 1, 2, 3, μπαμ, το έχω. Πάμε παρακάτω. Okay. Και νομίζω είναι λίστερες που καταφέρουν μια τέτοια καλή όσμωση και να είναι αρκετά international από νωρίς και να έχουν φέρει τους world experts. Mm-hmm. Πραγματικά world experts. Αυτό είναι και ένα θέμα μετά που να κάνεις το employer branding. Να πεις γιατί εσύ που είσαι στην CrowdStrike θα αφήσει εκεί την πολυτελή σου ζωή και όλα τα. Cool και τις μετοχές σου για να έρθεις σε μια startup που είναι έτσι μισή στην Ελλάδα και κάτι okay. Παίζει. Πάντως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πρώτος πελάτης που δεν ξέρεις. Ναι. Δεν του είχα μιλήσει ποτέ. Ναι, είναι... Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν χθες ακριβώς, μπορώ να σας περιγράψω. Είχαμε νοικιάσει ένα σπίτι στο Belmont, εγώ, ο Βλαχογιάννης και ο Γλέζος της Transifex. Και είχαμε βάλει ξέρω, τα κινητά μας, να έρθει σε μέσα ξέρω εγώ, με το που γίνει πρώτο transaction. Okay. Και είμαι στο κινητό μας το Money, Pink Floyd, ας πούμε. Και Sky, κάνουμε deploy, ξέρω εγώ, αυτό το πρωί, 11 η ώρα, 19 δολάρια. Μπαμ. 12 και 5, νομίζω το επόμενο πλάνο που είχαμε ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μπορεί να ήταν τύπου 300. Και έρχεται 400. Και σε αυτό ειδικά με την κάρτα που έρχεται ένα από το πουθενά, από δεν ξέρει και αγοράζει με την κάρτα. Αυτό είναι μαγεία, είναι μαγεία. Ναι. Εγώ θυμάμαι και επί Sorcerer την πρώτη φορά που είχε έρθει η πρώτη συνδρομή. Ήμουνα στην Αγγλία εγώ τότε. Έκανα ένα internship και ξαφνικά ανοίγω το email μου να δω κάτι και βλέπω. Γιατί PayPal είχαμε βάλει μόνο, δεν είχαμε κάνει καν corporate τότε. Και βλέπω ένα transaction. Και δεν το πίστευα, νόμιζα ότι ήταν. ήταν ένα ξένο όνομα που δεν θυμάμαι, ξέρω. Και το βλέπω και λέω μπάλεο. Κάτι άλλο θα είναι. Τεστάρι. Ναι, είναι κάποιο τεστάρι, λέω τώρα. Δεν γίνεται, ναι. Είναι φοβερό. Όντως, αυτό στο B2B πόσο εύκολο είναι? Συνήθως στο B2B έχω δει ότι πολλά πράγματα πάνε μιλητά. Και καλά κάνουν ότι πάνε μιλητά. Δηλαδή ξέρω κάποιον που είναι κάπου. Ναι, κάπως έτσι ξεκινάς να βρεις τους πρώτους. Έτσι που θα τους βρεις. Εκτός αν είχες κάποια μεγάλη μηχανή από κάτω η οποία σου έφερνε πολλά leads. Είχες ένα πολύ δημοφιλές open source project, έτσι. Okay. Όπως και να έχει όμως, εντάξει, καλό είναι να μην πηγαίνεις με το μιλητό γιατί δεν κάνει πολύ scale και για να κάνεις το μιλητό μετά θέλει πωλήσεις. Οι πωλήσεις όπως χωρίς καλό στο marketing δεν δουλεύουν. Αλλά και οι πωλήσεις έχει άλλα personas. Έρχονται πολλοί ταράδες, πιο μάτσο από έτσι, να του κάνει manage, να του πει, θα πάρει τα λεφτά, θα κάνει τα ράνιες. Αυτοί μετά παίζουν του πάντε τι γίνεται με εκείνο το feature και γιατί αυτό και γιατί το άλλο και ο πελάτη το θέλει και πρέπει να το φτιάξετε. Και μπαίνει σε ένα κυκαιώνα, α πούμε, το οποίο δεν είναι πολύ ωραίο. Θες να έχει αυτό που τώρα έχει βαφτιστεί product led growth. Εκείνο site, μπαίνει, κάνει sign up, σε κάνει ένα tour, τσίκι τσίκι τσίκι, 5 κλικ και δουλεύει. Δίνουν τα προϊόντα έτσι, αλλά το θέμα είναι και για να έρθει ο κόσμος για να κάνει όλο αυτό τσίκι 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 και να γραφτεί, πρέπει να έχεις φτιάξει ένα funnel μεγάλο. Τώρα τι θα πει μεγάλο funnel? Community, content, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο hustler για να το κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο το προϊόν, είναι το εξαιρετικό εργαλείο, μπλα 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 μπλα. Πρέπει να έχεις βρει κάποια persona που μιλάνε για σένα, π.χ. έτσι. Κάνεις ένα DevOps tool, ξέρω εγώ, Chris Short ή όποιος μπορεί να είναι, ας πούμε, influencer του χώρου του. Οπότε, ό,τι και να έχει, είτε θα μιλάς μπλα 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 με τους πελάτες, θα μιλάς μπλα 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 με όλους, έτσι ώστε να έρχονται στο δικό σου funnel και να γίνουν σιγά σιγά να
γραφτούν και μόνοι τους να μπορούν να κάνουν. Τώρα θα σε βούλω όποιον θέλει να κάνει πια κάτι σε B2B SaaS να πάει προς αυτό το μονοπάτι. Δηλαδή... Self-service όμως, contract μέχρι τι επίπεδο θεωρείς μπορεί να είναι. Ωραία, το τραγωσάρι... Μέχρι ας πούμε 20-30 χιλιάδες το χρόνο. Μπορεί, πιστεύει να είναι self-service μέχρι εκεί. Έχει δει τέτοιο πράγμα. Το είχαμε στα backstage εκείνες εποχές. Και έχει παίξει, δηλαδή ξαφνικά ήρθε ένα contract, οκ. Ναι, ξέρω, είχαμε και ένα πλάνο $1,500, υπήρχαν κάποιοι που πηγαίνανε με κάρτα. Απλά είναι αυτό το θέμα. Πόσο κάποιο έχει ένα συμβόλαιο που έχει μια κάρτα, αλλιώ πρέπει να το στείλει π.χ. με Wire, που εντάξει γίνει λίγο πιο εύκολο. Και το πιο δύσκολο είναι ότι καμιά φορά οι πολύ μεγάλοι πελάτες θέλουν τη δικιά του γλώσσα, το δικό του contract. Mm-hmm. Και προφανώ φτιαγμένο για να βολεύει αυτού. Π.χ. είχαμε πελάτη JP Morgan Chase, είχαμε υπογράψει 70 σελίδες τις δικές της, γιατί εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου σαν engineer και με ένα house startup. Ναι, ό,τι θέλετε, υπογράφω και γεια. Που έλεγε το συμβόλαιο ότι για να πουληθείς πρέπει να σου δώσω εγώ την αδειά μου. Αλλά ευτυχώς ήταν κοινός πελάτης με τη Splunk, οπότε μας το έδωσε. Αλλά είχα τρία τέτοια συμβόλαια τα οποία ήταν δαμόκλειο σπάθη. Οπότε γενικά το καλύτερο να λες αυτά είναι τα contracts, αυτά είναι το προϊόν. Ό,τι σ' αρέσει, αυτό είναι. Αν σ' αρέσει, πάρ' το. Mm. Θα πεις, μα τώρα είναι revenue, είναι έτσι. Και δεν βλέπεις το κόστος που έχει πίσω από αυτό. Mm-hmm. Θα πας πλέον στο δικηγόρο 5.000 να σου κάνει review. Mm. Και το 15 δεν πλέον effectively 10. Αλλά έχεις το logo. Το οποίο logo δεν θα σε αφήσει ποτέ π.χ. η τράπεζα να το χρησιμοποιήσεις. Απλά θα λες μια τράπεζα κλπ. Οπότε υπάρχει και σε αυτό που λέμε cost of revenue. Μερικοί πελάτες είναι κακοί πελάτες. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλουν να έχεις τρομερό SLA support. Να κάνεις 24/7, δεν παίζει. Οπότε πρέπει να βγαίνεις καμιά φορά από αυτή την λογική και γι' αυτό σηκώνεις venture capital. Για να πεις, okay, αυτούς τους πελάτες δεν τους χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πεις αυτούς τους πελάτες δεν τους χρειάζομαι. Και ένα άλλο πράγμα που είναι δύσκολο να καταλάβουμε, ειδικά από την Ελλάδα, είναι πόσο μεγάλες πραγματικά είναι όλες αυτές οι αγορές. Για έναν τέτοιο πελάτη που θα χάσει, υπάρχουν χίλιοι μικρότεροι με τους οποίους θα κάνεις πολύ πιο εύκολο business. Και καλύτερο business γιατί θα είναι άλλο self-service, θα καταλάβει. Δηλαδή... Ναι. Το self-service νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί με. Ναι, το να κοιμάται όλη η εταιρεία για να ξυπνάει ο πλούσιο ρε παιδί μου. Αυτό είναι το. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Να κοιμάσαι και να δουλεύει για σένα. Καταπληκτικό. Απλώς αυτό το. Η δυσκολία που έχει, που για μένα είναι και πολύ exciting όλο αυτό, είναι το ότι πρέπει να φτιάξει κάτι που άλλος χωρίς να σου μιλήσει καταλαβαίνει τα πάντα, είναι όλα ξεκάθαρα και δουλεύει αυτό εκεί για σένα. Είναι το κείμενο, είναι το user experience, είναι το ίδιο το προϊόν. Developer tools είναι ο πιο καλό. Είτε productivity, team. Personal productivity, small team productivity ή developer tools. Αυτή είναι η τομή που είναι έτσι πιο prone στο να κάνεις τέτοιου είδους πράγματα. Τώρα, όσο προσθέτεις features και είναι usage based pricing, ένα πολύ ωραίο μοντέλο το usage based pricing, πληρώνω για όσο χρησιμοποιώ. Να. Δεν κάνω pre-commit, ας πούμε, $30 το μήνα. Δεν ξέρω εγώ, π.χ. μπορεί να είναι ένα metric store και για κάθε metric πληρώνω ένα cent, παράδειγμα, για ένα time series, whatever. Αυτά επίσης είναι πολύ της μοδός, ενώ οι VCs τα μισούσαν παλιότερα. Από όταν μπήκε η Snowflake στο χρηματιστήριο, user space pricing, the καλύτερο pricing, align everything. AWS, δηλαδή το πιο απλό. Ναι. Αλλά παράδειγμα, ξέρω εγώ, με φέρετε κάποια στιγμή το Γιάννη Μπαμπαδάκη εδώ πέρα, που είχε το Polfish που έκανε consumer based pricing, δηλαδή πλήρως per survey, πήγαινε πριν ένα χρόνο και του λέγανε, consumption based. Μα οι πελάτες μου αυτό καταλαβαίνουν, αυτό θέλουν. Όχι, αυτά δεν μας αρέσουν. Πρέπει να είναι το revenue μπροστά, recurring, να ξέρουμε μπλα μπλα μπλα. Ένα pre-commit, ας πούμε, το revenue. Ναι. Ενώ ο άνθρωπος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για το δικό του industry, ξέρεις, οι VCs λέγανε όχι, όλα πρέπει να είναι recurring revenue. Γίνεται μετά, ξέρω εγώ, IPO Snowflake, που είναι από τα καλύτερα IPOs ever, που είχε consumption based pricing. Consumption based pricing! Then I paid to BLG, οπότε, καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να είσαι λίγο νωρίς στην αγορά σου και να κάνεις αυτά που πρέπει. Αλλά ας πούμε η κοινότητα του VC να μην τον αναγνωρίζει. Εντάξει, και το venture capital όπως όλα τα άλλα industries και κοινότητες βασικά έχει μανιέρες και αυτό ρε παιδί μου. Πλέον είναι τόσοι πολλοί και επενδυτές και διαφορετικά στάδια, διαφορετικοί τύποι που εντάξει. Άμα κάνεις κάτι που κουνιέται, μάλλον θα βρεις λεφτά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα διαθέσιμα λεφτά. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε πάει εμείς στην Αμερική το 12, μιλούσαμε για λίγα εκατομμύρια και αυτό ήταν round day. Ναι. Τώρα όρια κάνει pre-seed, παιδί μου. Ναι, έχεις αυτό, αλλά από την άλλη είναι πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις και στην startup. Ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί υπάρχουν τόσες startups, δηλαδή, άμα δεις το DevOps κομμάτι, ας πούμε, να πεις κάτι γύρω από κυβερνήτη. Δεν υπάρχουν 30 startups ήδη που κάνουν κάτι παρεμφερές. Οπότε είναι και πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Απλά πλέον σηκώνουν λεφτά, μιλάμε για. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2021. Τώρα τον Απρίλιο του 2022 δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει γνωστό. Ότι σηκώνει τα λεφτά τόσο εύκολα. Κάθε παιδιά, έχουμε μπει πλέον ήδη σε μια διόρθωση. Δεν είναι ακόμα κρίση, αλλά έχουμε μια ήδη διόρθωση. Έτσι.
Θα γινόταν όμως. Δηλαδή είχε παραγίνει. Οι εταιρείες στο χρηματιστήριο Growth, τα εταιρείες έχουν πέσει 50-60% από την κορυφή τους. Δηλαδή, τύπου Elastic, Twilio κλπ. Ένα έχουμε αυτό. Μετά αυξάνονται τα επιτόκια. Έχουμε γεωπολιτική ανησυχία. Αυτά που γίνονται. Οπότε γενικά, ειδικά το growth market, δηλαδή πάνω από τα 500 εκατομμύρια valuation, τα οποία σήκωνε με 3 εκατομμύρια ARR. Τέλος. Απλά τέλος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται τίποτα από όλα αυτά. Οπότε νομίζω τώρα είμαστε σε μια φάση ανασυγκρότηση και να βρούμε προηγούμενα πατήματα. Προφανώς αυτοί που έχουν πάρει το πρόβλημα θα είναι οι employees που πήγαν σε εταιρείες που είχαν σηκώσει σε valuation 1, 2, 3 δις με 5 εκατομμύρια revenue. Όλα αυτά γίνονται. 3 δις με 5 εκατομμύρια revenue. Υπήρχε μια εταιρεία, η Airbyte, που σήκωσε στο 1,5 δις με 1. Έλα, ρε. Δηλαδή, ποιο φταίει όμως αυτό. Δηλαδή, δεν φταίει η εταιρεία. Φταίει ο μαλάκας που πήγε. Γιατί είχαν πάρα πολλά χρήματα. Και το χρήματα πολύ φτηνό για τα τελευταία 15 χρόνια. Ήταν και όλες τις καταστάσεις του COVID και να κάνεις investment από Zoom χωρίς να έχεις actual, ας πούμε, έτσι, interactions. Πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν όλα τα χρηματιστήρια της εφορίας, δηλαδή έβλεπες εταιρείες στο χρηματιστήριο να είναι 100 φορές πωλήσεις τύπου Snowflake. Οπότε υπήρχε μια χαλαρότητα. Ναι. Τώρα δεν θα ξαναγίνει αυτό μάλλον για τα προσχέ διάστημα. Μπορεί και να πάρει και 10 χρόνια να τα ξαναδούμε αυτά. Okay. Και ποτέ. Κανείς δεν ξέρει. Ωραία, έστω λοιπόν. Ωραία, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πιάνοντας δύο από αυτά που είπες πριν από λίγο. Το πρώτο είναι ότι. Είπες γιατί να πάρει κάποιο λεφτά από σένα. Το πες εμέσως. Περίμενε. Okay. Μπάστα. Ωραία, και λέω τώρα. Δεν θα πάμε στο σημείο που ήμασταν εμείς ενδεχομένως το 15, που παρακάλαγες για χρήματα ενώ μπορεί να έχεις κάποιο business case. Αλλά δεν θα είμαστε και στο σημείο του 21 που έλεγες έχω ένα PowerPoint και παίρνω λεφτά. Mm-hmm. Γιατί κάποιο να επιλέξει τη Marathon ή το Hip CTC, τι πιστεύεις ότι εσύ είναι διαφορετικό, και γιατί να πάρει λεφτά ή να μην πάρει λεφτά. Δηλαδή, αυτές τις δύο ερωτήσεις να συζητήσουμε. Λοιπόν, ας πάμε στο γιατί να πάρεις ή να μην πάρεις λεφτά. Okay. Δεν θα πάρεις λεφτά αν δεν έχεις την πεποίθηση, το στόχο να κάνεις μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Okay. Έτσι. Με το που πάρεις λεφτά, έχεις βάλει μια ορολογιακή βόμβα στην ουσία στα θεμέλια της εταιρείας σου. Κάποιους οι οποίοι κάποια στιγμή θέλουν να βγουν. Δηλαδή, τα οποία θα βγουν να πουλήσουν το χέρι τους είτε στο χρηματιστήριο, είτε σε κάποιον άλλο επενδυτή, είτε σε μια εταιρεία που σε εξαγοράζει. Οπότε υπάρχει μια πίεση να μεγαλώνεις, να μεγαλώνεις, έτσι ώστε να γίνεις πιο πολύτιμος και σε ένα διάστημα, ας πούμε, 10 χρόνια που κρατάει ένα fund, κάποιος να βγει, έτσι. Προφανώς δεν πάμε κάθε μέρα και σου πω ότι μπορεί να λέω, τι γίνεται, πλάμε. Έτσι, δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά σε καμία περίπτωση. Μεγάλη εταιρεία. Είπες να θες να κάνεις μια μεγάλη εταιρεία. Κοίτα, γιατί είναι αυτό είναι πάντα μια συνάρτηση, θα πρέπει να δεις ένα fund, έτσι, ένα fund. Για τη Marathon. Ναι, ωραία. Το fund, για οποιοδήποτε fund. Το Marathon είναι μια εταιρεία διαχειριζόμενη 70 εκατομμύρια ευρώ. Τι θα πει αυτό? Ότι θέλω από τουλάχιστον μία επένδυση να πάρω τουλάχιστον τα λεφτά μου μια φορά πίσω. Δηλαδή, μία επένδυση να μου επιστρέψει 70 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς θέλουμε να ξεκινάμε με μία τοποθέτηση που να έχουμε 15-20% της εταιρείας. Έτσι. Ας πούμε ότι η εταιρεία πάει καλά, σηκώνει κάποιους γύρους χρηματοδότησης, μπαίνουν και άλλα λεφτά από πάνω. Οπότε γίνεται αυτό που λέμε αραιώνει η δική μας συμμετοχή, dilution, και πέφτουμε στο ας πούμε 10%. Okay. Άρα, πού πρέπει να βοληθείς? Σε 700. 700. Άρα. Okay. Πρέπει να φύγεις 700 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς ή να φύγεις 350 αν έχω 20%. Που θα ξέρετε λίγο πιο δύσκολο να διατηρήσω, έτσι. Γιατί αλλά κάπου εκεί. Πολύ πιο νωρίς, ας πούμε. Άρα για μένα ο θεωρητικός μου στόχος κάθε επένδυση είναι π.χ. 500 εκατομμύρια ευρώ exit. Προφανώς μπορούμε να πάμε πολύ ωραία με 300, 200 ή να πουληθεί στα 200 εκατομμύρια σε μια εταιρεία τύπου Datadog πριν μπει στο χρηματιστήριο. Okay. Να πάρουμε όλες 5 φορές τα λεφτά μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πετύχουμε. Αλλά πλέον ναι, μιλάμε ότι τα expectations που πρέπει να έχουμε κάθε μια επένδυσή μας είναι, ας πούμε, να ξεπεράσει σε αξία τα 300 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ωραία. Άρα αυτό θα πει μεγαλύτερη για εμάς. Αν τώρα μετά σηκώσει λεφτά από τη Lightspeed που είναι 2 δισεκατομμύρια εταιρεία, fund, καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον για να έχει νόημα να αξίζει να μην πάρουν το fund πίσω στα 2 δις, αλλά θέλω να βάλουν 500 εκατομμύρια τη συμμετοχή. Okay. Και κάθε φορά που φέρνει ένα τέτοιο όνομα, ο οποίο πηγαίνει παραπάνω στο να γίνει, ξέρω εγώ, decacorn. Ασχύμε ότι κάποιο φτάνει εκεί πέρα, έτσι. Δεν χρειάζεται ότι όλε τι εταιρείε θα σηκώσουν από τη Lightspeed και τσεκόγια και μπλα μπλα μπλα. Okay, μπορεί μόνο με ένα γύρο financing να γίνει κάτι αρκετά καλό ή με δύο γύρους. Και για εμάς που είμαστε πολύ νωρίς, δεν χρειάζεται να φτάσει μέχρι τέλους να σηκώσει εταιρεία 7 γύρους και να βρει χρηματιστήριο. Σε ένα exit, όπως είπα, και 200 εκατομμύρια exit και 100 εκατομμύρια exit. Αν έχει αγοράσει μια εταιρεία, λέω τώρα εγγραφάνα, ας πούμε, και μετά αυτό πάει επί 10, όλοι χαρούμε, θα είμαστε όλοι έτσι. Οπότε τέλος πάντων, μιλάμε για μια ψήφια, ας πούμε, αξία εταιρεία. Εννοείς ότι παίρνει μετοχές. Ναι. Okay. Άρα λοιπόν παίρνουμε μια φάρμα. Κάποιος που θέλει να πάει εκεί πέρα θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία. Θα πει μεγάλη εταιρεία, μεγάλα προβλήματα. Team building,
management, το product market fit να υπάρχει ή να προσπαθείς να το βρεις συνέχεια, να καταλαβαίνεις go to market και να θες να μάθεις όλα αυτά τα πράγματα, κανείς τα ξέρει, έτσι. Μπορεί να τα έχεις ακούσει, πρέπει να είσαι ενημερωμένος, αλλά πρέπει να μάθεις όλα αυτά νέα πράγματα και σίγουρα δεν υπάρχει work-life balance, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια σου, δεν έχει δουλέψει τίποτα. Έτσι μετά όταν υπάρχει product market fit και δεν παγιδεύεσαι στην ελληνική παγίδα που είναι ότι τα κάνω όλα μόνος μου, δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δύσκολο. Θα πεις, θα φέρω τον τάδε VP από εδώ και από εκεί. Πρέπει να τον πείσεις και να κάνεις όλο αυτό. Το να πώς θα βρω τον τάδε, να τον μιλήσω και έτσι. Πολύ σημαντικό. Έτσι ώστε να φέρει την εμπειρία του και να του πω πάρε εσύ και τρέξε τις πωλήσεις. Πάρε εσύ, τρέξε το marketing και μην απασχολείται ποτέ. Εντάξει, όχι ακριβώς έτσι. Αλλά θα μαρκάρεις. Και αυτή θα σου ζητήσει 400 χιλιάρικα. Θα παίρνει περισσότερα από σένα. Και κάποιοι Έλληνες φάνους λένε τι θα πάρει πιο πολλά από μένα. Και η απάντηση είναι ναι, θα παίρνει πιο πολλά από σένα για να ξενιάσεις και να ζεις σαν άνθρωπος και να αφοσιωθείς στα πολύ ουσιαστικά πράγματα και όχι να τρέχεις γύρω-γύρω στο βέγκο. Έτσι. Και να βγάλεις ενδεχομένως το marketing μετά, έτσι. Ακριβώς. Αυτό το strategic hiring είναι από τα τρωτά μας σημεία. Είναι κάτι που πρέπει να λύσουμε. Και οι καλές εταιρείες αυτό κάνουν ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω κάτι που κολλάει σε αυτό και είναι μια ερώτηση που την ετοιμάζω από χθες να σου τη σκάσω. Ωραία, φίλε. Και... Νομίζω ότι δεν έχουμε ατζέντα. Είναι... Όχι, δεν έχουμε ατζέντα. αλλά έχει κάτι το οποίο με απασχολούσε γιατί και εμένα με απασχολεί με πελάτες, με διάφορα πράγματα. Τι είναι αυτό το. Θεωρώ ότι πολύ συχνά οι ελληνικές εταιρείες, ακόμα και τεχνολογικές, έχουν μια μιζέρια, ρε παιδί μου, πάνω τους. Ποια είναι αυτά τα κακά τα οποία πιστεύεις ότι πρέπει κάπως να αποτάξουν οι ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες? Κοίτα, νομίζω αυτό που συγχωρείται πάντα, γιατί δεν είναι ότι οι startups είναι ένα καλό μέρος να δουλεύεις. Είναι χάος. Και αν δεν είναι χάος, δεν είναι startup. Δεν είναι, ξέρεις, απλά κοροϊδευόμαστε ότι είναι startup, έτσι. Οπότε το είχα πει και σε ένα άλλο podcast ότι η startup είναι ένα κακό μέρος να δουλεύεις 90% του χρόνου. Εκτός από το 10% που είναι μαγικό. Έτσι, τι θα πει και πότε είναι μαγικό? Όταν υπάρχουν γκάζια. Όταν υπάρχουν πολλοί πελάτες, οι πελάτες παραπονιούνται, που σημαίνει ότι νοιάζονται, και συνέχεια προσθέτει λόγκος. Εκεί βλέπεις κάτι δουλεύει εδώ πέρα. Μπορεί να είναι χάλια, υπάρχει ανοργανωσιά, οι founders είναι έτσι και έτσι, λίγο περίεργοι και δεν κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Αλλά το πράγμα κάπου πάει. Όλοι οι πελάτες το ζητάνε, το χρησιμοποιούν. Και όσο υπάρχουν αυτά τα γκάζια, γενικά όλοι συγχωρούν γιατί βλέπεις ότι κάπου πάει το πράγμα. Και να είσαι το και μετοχές, έτσι. Από την αρχή. Από την day one πρέπει να παίρνεις μετοχές. Οπότε όταν υπάρχουν γκάζια, νομίζω ότι σε συγχωρούν το να πας. Και δεν υπάρχει μιζέρια. Ξέρεις, όταν σου λέει, λοιπόν, ωραία, έχεις κάσει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, ένα bug, πρέπει να μιλήσεις εσύ. Ποιος είναι ο πελάτης? Το Skype. Παράδειγμα. Είναι η Microsoft. Ξέρεις, ποια μιζέρια. Τώρα σου λες, ήρθα εγώ το πουθενά και δουλεύω τώρα με πελάτη αυτούς. Όπα, κάτι παίζει εδώ. Οπότε αυτό είναι κάτι σημαντικό να είσαι αρκετά εξωστρεφής. Και τώρα, ας πούμε τώρα, σε developer tools, έτσι. Πότε δεν έχεις μιζέρια? Όταν είναι καλύτερο developer στον κόσμο, λένε α, αυτό το τουλάκι είναι ωραίο. Χρησιμοποιήστε το κι εσείς. Όταν πας στα Coverflow και βλέπεις να ρωτάνε α, έχεις κάσει, τι να κάνω. Έτσι, οπότε θέλω να δεις ότι υπάρχει εξωστρέφεια και υπάρχει χρήση οργανική και ο κόσμος νοιάζεται για αυτό που έχεις φτιάξει. Έτσι. Γιατί πας σε startup? Γιατί εντάξει, okay, μπορεί να έχεις blank slate στον κώδικα, ξέρω πας στα 30 και έχεις όλο το technical debt, όλα τα σκατήλα. Και γιατί ο κόσμος νοιάζεται. Και εσύ νοιάζει για τη δουλειά σου και οι άλλοι νοιάζονται. Όσο υπάρχει αυτό, και μαθαίνεις πράγμα είναι ωραία. Δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, εμείς μπορεί να κάνουμε 52.000 μαλακίες ρε παιδί μου, επί social ή επί οποιοδήποτε εταιρεία που έχουμε δουλέψει που είναι startup. Το τι μαθαίνεις μέσα σε ένα χρόνο θεωρώ ότι δεν μπορεί να ασκηθεί ρε παιδί μου μια άλλη εταιρεία. Όχι, είναι mini MBA, είναι μάθημα ζωής. Είναι. Πώς θα λέω θεωρίες, ένα άλλο πρόβλημα που έχει καταστρέψει πολλούς developers είναι ότι διαβάζουν το τάδε blog της τάδε εταιρείας, ότι εμείς θα κάνουμε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και η εταιρεία ποια είναι, ξέρω εγώ, το Uber. Ωραία, το Uber είναι 3.000 άτομα, έχουν access όλο το capital του κόσμου που υπάρχει. Έχω πέσει στην ουσία σε πληρώνουν για να γράφεις open source και να κάνεις θεωρίες. Και στην ουσία είναι το developer marketing της εταιρείας, δεν έχει κανένα impact στο business. Έτσι. Δηλαδή, η σαπίλα μπορεί να βρει σε τέτοιες μεγάλες εταιρείες που είναι απλά κάποιοι ξεχασμένοι και απλά κάθονται και κάνουν ένα project και πάνε και πληρώνουν για να πάνε σε ένα συνέδριο που παρουσιάσουν. Και όλο πάντων νομίζω ότι έτσι πρέπει να τα πράγματα, να τα σκέφτεσαι πάρα πολύ. Μα δεν κάνει abstraction. Ξέρεις πότε. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Στην πράξη είναι όλα πολύ δύσκολα, σκάνει όλα συνέχεια. Και απλά πρέπει να βρει τον τρόπο σαν ομάδα να τα επεξεργήσει συνέχεια και να βρει το δικό σου τρόπο που δουλεύει για σένα. Γιατί ούτε το culture έχει Uber, δεν είναι στην Ινδύ. Έτσι. Ο Ινδός μπορεί να δουλεύει 20 ώρες τη μέρα π.χ. γιατί ήρθε από ένα πολύ μέρος δύσκολο και του φαίνεται και παράδεισος. Έτσι. Εμείς εντάξει. Θα πούμε μια μπύρα μετά. Εντάξει, υπάρχουν και μέρες που ήταν όμως δεν θες την μπύρα, θες μόνο να γράψεις κόδο. Αλλά δουλεύει διαφορετικά για άλλες εταιρείες, με διαφορετικό στάδιο, με διαφορετικό funding, σε διαφορετικές αγορές και δεν υπάρχει καμία
τέλειος τρόπος για να κάνεις ούτε agile, ούτε architecture, ούτε abstraction, ούτε τίποτα. Καθένας πρέπει να βρει τον δικό του τρόπο. Προφανώς διαβάζεις τι είναι τα καλά, αλλά δεν υπάρχει επαγγέλιο. Mm-hmm. Το ότι αυτό το οποίο διαβάζεις στα blogs είναι κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να το εφαρμόσεις, το συνειδητοποίησα αφού το ξεκινήσαμε το Xtreme.js και το οποίο είναι το terminal του Visual Studio Code. Κάποια στιγμή πηγαίνω για τον DockerCon στο Seattle και εκεί ήταν και ο ένας ο developer ο οποίος έβαζε πάρα πολλά γκάζια στο project, τόσο πολύ που εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω. Και βγαίνουμε σε ένα Starbucks και του λέω: Α, οκ, okay, ξέρω εγώ και κατά τα άλλα τι κάνεις στη Microsoft. Ναι, τίποτα. Γράφω, φτιάχνω το terminal. Και μπορεί μαζί να έχετε μάνια κατάθλιψη και να παίρνει ευθύνη να ξεχνείτε από οτιδήποτε άλλο πρόβλημα έχει. Έτσι. Αλλά λε, μα κοίτα από τα activity, θα ήθελα να ήμουν έτσι κλπ. Είναι σε αυτό μπορεί να μην θε να είσαι. Μπορεί να κάνει αυτή τη ζωή και να είσαι τόσο τρομερό. Είχα ένα φίλο, τον Glenn Block, τον Splunk. Αν τον ψάξετε, είναι πολύ γνωστό PM. Ήταν από του τύπου που είχε βγει στο Build Conference Microsoft, ο πρώτο με MacBook και Node.js. Okay. Και ήταν μια περίοδο που ήταν έτσι μανιακό, όλα τα developer conferences, τον ξέρουν όλοι στο Microsoft community. Και τώρα ο άνθρωπος λέει: Δεν θέλω να πάω σε αυτό το στάδιο τη ζωή μου ποτέ. Ήταν ένα στάδιο που δεν ένιωθε καλά και έβγαζε ας πούμε, όλη του ας πούμε, την κακή ψυχολογία όντας super productive. Mm-hmm. Και εγώ όμως δεν έφτιαχνα τον backstage, δεν ήμουν σε την ψυχολογία τη ζωή μου. Οπότε ξέρεις, βρίσκεις μια μανιακή διέξοδο να κάνεις πράγματα. Ναι, 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 σίγουρα. Κοίτα τα, δε. Και εγώ θα ναι, 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 ναι. Και εγώ θα ήθελα να μην ξέρουν όλοι. Είναι αυτό που π.χ. είναι σαν να βλέπεις ένα bodybuilder και να ψάω και εγώ θα ήθελα να ήμουν έτσι. Ναι. Θες να είσαι κάθε μέρα 3 ώρες μέσα. Θες κάθε μέρα. Τρώει κοπόπουλο μπρόκολο κάθε μέρα. Ναι, μπρόκολο. Θες κάθε μέρα να κοιμάσαι από τις 8. Αν το θες, do it. Εντάξει, είναι και ένα θέμα νομίζω τη φάση τώρα με το υπερβολικό OpenS που ξέρεις, ακούς για το backends και λες γαμό, θα κάνω εγώ backends, αλλά δεν ακούς άλλα 500 που πήγαν να πατάω. Σε hyper bias. Έτσι. Οπότε απλά πρέπει να αγαπάς το ταξίδι και τη δυσκολία του ταξιδιού βασικά. Ο στόχος ποτέ δεν είναι δεδομένο. Δεν θυμάμαι, κάποιος το έλεγε, πρέπει να ήταν ο Γεράσιμος, δεν θυμάμαι. Έλεγε ρε παιδί μου ότι στην ουσία κάτι πρέπει να κάνεις γιατί σ' αρέσει η δυσκολία αυτού του πράγματος. Αυτό είναι που καθορίζει το κατά πόσο είναι το... Ναι, μετά για να πετύχεις είναι και θέμα τύχης, συμφόρων, timing στην αγορά. Ναι, αν και εντάξει θεωρώ ότι όταν είσαι τακτικά ρε παιδί μου και είσαι εργατικός πάνω σε κάτι και το δουλεύεις και δεν κάθεσαι σήμερα, αύριο κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Μπορεί να αποτύχεις startup σου, να πας να δουλεύεις μια μεγάλη εταιρεία και αυτά που θα παίρνεις και τις μετοχές που θα παίρνεις π.χ. στη Microsoft σε 10 χρόνια να βγάλεις αυτό που θα έβαζες από ένα μικρό exit. Ωραία, άρα λοιπόν μας είπες εμέσως, μην σαφώς γιατί κάποιος να έρθει στη Marathon, παιδί μου. Όχι, δεν είπα γιατί ήταν στη Marathon. Στη Marathon θα έρθει γιατί μοιαζόμαστε. Μοιαζόμαστε για τι? Για τη δικιά σου επιτυχία. Επειδή πες, έχουμε αυτό το κοινό εθνικό, γλωσσικό υπόβαθρο. Οπότε πιο εύκολο να φτιάξει μια σχέση εμπιστοσύνη versus να πας σε ένα μέσα στην Αγγλία που θα δει άλλους 300 από όλη την Ευρώπη και θα είσαι ένας 300. Για εμάς θα είσαι εκλεκτός. Κάνουμε λίγες επενδύσεις και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να πας στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή, στη ομάδα, να έχεις τους ανθρώπους που πρέπει. Δεν λέω θα τους δούμε όλους, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και άτομα στην ομάδα σου και να σηκώσεις τους επόμενους γύρους χρηματοδότησης, έτσι. Και όπως είπα, επειδή είμαστε seed fund, έχουμε σχετικά πολύ aligned interests. Δηλαδή, π.χ. να μην σε επενδύσουμε σε ένα pre-money valuation 5 εκατομμύρια, το να πουληθείς 100, okay, μαζί σου είμαστε, πάμε. Αν έρθεις και σηκώσεις το Series A στα 40 εκατομμύρια, ο άλλος investor και θα βγάλει τα λεφτά του δύο φορές, θα πει τι είπα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Mm-hmm. Το έχω ξεγράψει. Οπότε και κάθε καινούριο που έχετε βάζει την πύχη πολύ παρακάτω. Ενώ εμείς είμαστε happy με το πιο ενδιάμεσο βήμα. Προφανώς θέλουμε και εμείς το όσο πιο μεγάλο γίνεται. Έτσι. Αλλά όσο και νωρίς είναι κάποιος στην κλίμακα, ξέρεις. Που πάει η μπάρα είναι σχετικά πιο aligned με το founder. Βέβαια, πολλές φορές και ένας founder πρέπει να θέλει να πάει τέρμα. Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση μαζί σου πάμε τέρμα. Αλλά εμείς είμαστε οι άνθρωποι που θα παίρνει και θα μιλήσει για προβλήματά σου. Όταν μπορεί να έχει αλλάξει. Είναι λίγο πολύ πιο ανταγωνιστικά, δεν σημαίνει ότι τους άλλους γνωρίζει τόσο πολύ. Αλλά κάποιος που σε έχει βοηθήσει από τα 5 άτομα, προφανώς έχει μια άλλη σχέση πλέον. Με μερικούς founders και να είμαστε και φίλοι. Όχι με όλους, αλλά νομίζω με αρκετούς. Τι θα πει, είπες seed, ναι. Είπες 50 εκατομμύρια και είπες λέει επενδύσεις. Ναι. Τι θα πει αυτό σαν ticket, δηλαδή τι θα πει ένα τυπικό ticket, ας πούμε. Γράφουμε κάτι μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων okay. Και θέλουμε να παίρνουμε 15-20%. Δεν είναι either or, μπορεί να είναι και 2 για 15 ή μπορεί και να είναι 1,5 και 20, ανάλογα με το πόσο όρημη είναι η εταιρεία και
Μαύση λεγόταν τα άλλα, ήταν χιλιάρικα βέβαια. Αλλά ναι. Εντάξει, κάνουμε πιο μικρά. Την ήθελα να κάνω και 600, έχουμε κάνει μια επένδυση ήδη 600 χιλιάρικα. Οπότε γενικά αυτό που θέλουμε να είμαστε αρκετά transparent με το offering, να υπάρχει όπως υπάρχει ένα pricing page στις startups, θα πρέπει να έχουμε ένα pricing. Και λίγο πολύ αυτή είναι η ώρα που θέλουμε. Η ώρα που κάνουμε την επένδυση είναι στο site μας. Για τρία διαφορετικά jurisdictions, λίγο πολύ είναι τελείως transparent η ώρα μας. Και η τιμή είναι αυτή που είπα λίγο πολύ. Προφανώς πάντα υπάρχει ένα μικρό παράθυρο για εξαιρέσεις. Κάποιος μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά μας αρέσει πολύ το προφίλ του. Ή μπορεί να είναι ένα syndication κάποιο fund, ας πούμε, από τη Silicon Valley, ας πούμε, και να πάμε λίγο πιο κάτω σε equity. Αν ας πούμε, υπάρχουν κάποια άλλα καλά ηχεία στην εταιρεία. Να κάνει άλλο lead, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, δεν μας αρέσει πολύ να μπαίνουμε μαζί με άλλους και να ξεκινάμε ένα 5%. Γιατί στην fund πέφτεις και στέλνει ένα εκατομμύριο να βγεις. Αν δεν παίρνω το ένα fund πίσω, έχω πάνω και στο νερό. Καλύτερα να χάσω αυτά τα λεφτά για να κάνω μια επένδυση, την οποία ήταν το pricing που στοχεύουμε και εμείς. Όπως είπα, ότι είσαι κακούς πελάτες. Κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, δεν είναι κακή επένδυση, αλλά δεν είναι αυτή η επένδυση που θα μας φέρει κοντά στο. Μπορεί να είναι ακριβή επένδυση, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πρέπει να. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για εμάς να δώσουμε 3 εκατομμύρια για να πάρουμε 15%. Mm-hmm. Παρά ποιοι να γράψουμε 700 για 4%. Προτιμάμε δηλαδή να. Όταν πιστεύουμε κάτι, να έχουμε αρκετή ιδιοκτησία παρά να δίνουμε λιγότερα λεφτά. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει η ιδιοκτησία παρά η τιμή. Okay. Ωραία. Και αυτό με τι ορίζοντα είναι, δηλαδή, έστω λοιπόν ότι έρχομαι εγώ αύριο και σου λέω γεια σου πάνω, γουστάρω να πάρω 1, 2. 7 χρόνια. Όχι, τι run rate, δηλαδή τι υπολογι. Για πόσο γίνεται. Το run rate θεωρούμε ότι κάθε γύρο σηματοδότηση είναι γύρω στου 18 με 24 μήνες. Οκ. Okay. Yeah. Άρα λοιπόν εγώ θα πρέπει να μπορώ να τα βγάλω πέρα περίπου για 1,5 χρόνο, άντε και 2 να είναι κάπου εκεί, ναι. Δηλαδή στον 1 χρόνο θα αρχίσουμε να κοιτάμε αν χρειάζεται πάλι χρήματα, έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα καινούργιο deck και να κάνουμε ένα καινούργιο road show. Εμείς θα βρούμε όλους τους επενδυτές οι οποίοι είναι relevant στον χώρο σου, μπορείς να βρει και εσένα ήδη. Και συνήθως όταν μια εταιρεία θέλει να κάνει, ας πούμε, το επόμενο fundraise, πάμε εμείς, θέλουμε σε όλους, δεν ασχολείσαι. Εκτός αν έχεις φτιάξει δικές σου σχέσεις. Και απλά σου λέμε το τάδε, τάδε και τάδε θέλει να βρεθεί μαζί σου. Okay. Πόσο εύκολο είναι αυτές οι εταιρείες να φέρουν ταλέντο από το εξωτερικό, από χώρες οι οποίες συνήθως έχουν πιο ψηλούς μισθούς? Ναι, ναι. Γιατί ρε παιδί μου, άμα είναι να φέρεις κάποιον από μια χώρα η οποία έχει πιο χαμηλούς μισθούς, αυτό okay, είναι ξεκάθαρο το game ναι, εκεί. Κοίτα, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα πρέπει να φέρεις αυτούς τους ανθρώπους. Για να το κάνεις πρέπει να είσαι well capitalized. Δηλαδή, με το 1,5 εκατομμύριο που θα πάρεις από εμάς, δεν νομίζεις να φέρεις πολλούς. Mm-hmm. Μπορεί να βρεις κάποιον επειδή ίσως να έχει βγάλει τα λεφτά του, να σε γουστάρει εσένα, να γουστάρει το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι, να ήταν, να κάνει commit στο δικό σου GitHub project και να ήταν, ξέρεις, ας πούμε, groupie και να του δώσει ένα καλό ποσοστό. Παράδειγμα, στην EDAT έχει γίνει αυτό. Προσλάβουμε όλους τους top contributors του project ή στο Hack the Box. Φέραμε πολλά community members να έρχονται και να φτιάχνουν content και το Hack the Box. Εδώ κάναμε εθελοντικά, ξέρεις, θα το κάνεις και να πληρώνεσαι. Υπάρχει λίγα λεφτά, δεν είναι. Και... ναι. Ναι. Οπότε ξέρεις, αν έχεις ένα τέτοιο community distribution, είναι εύκολο να φέρεις κάποιους ανθρώπους. Αλλιώς τώρα με 1,5 εκατομμύριο, όταν γύρω μας πραγματικά βρέχει λεφτά στον χώρο ή όταν εταιρείε π.χ. DataDoc αξίζει 60-50 εκατομμύρια, πώς να φέρεις το BM του DataDoc σε ένα, είναι σχεδόν αδύνατο. Ακόμα και αν σηκώσει 30 εκατομμύρια, είσαι μία από τις φίλες που σηκώσει 30 εκατομμύρια φέτος. Οπότε πρέπει να φτιάξεις και ένα cult για την εταιρεία σου και ένα cult για τον εαυτό σου, ότι είσαι εξαιρετικός, ότι είσαι απόψεις. Οι άνθρωποι να θέλουν να δουλέψουν για σένα γιατί τους αρέσει ο χώρος, η κουλτούρα που έχει φτιάξει. Ή μπορεί να τους αρέσει να περνάνε 3 μήνες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι, πρέπει να βρεις κάτι το οποίο θα είναι ένα θετικό πακέτο, θελκτικό πακέτο για κάποιους ανθρώπους. Αλλά... σίγουρα όχι για όλους. Άρα, οριακά το remote σε χάλασε. Δηλαδή, σαν... επειδή είχε σαν destination, το οποίο έλεγε ότι ο άλλος θα έρθει εδώ πέρα και γουστάρει, ναι, ναι. Το ότι ο άλλος δουλεύει από παντού, ίσως και να μας χάλασε λίγο σαν φάση. Όχι, όχι, μα αυτό είναι το θέμα. Αν κάποιος είναι στην Αγγλία ή στην Αμερική, μπορεί να θέλει να έρθει 3 μήνες στην Ελλάδα. Okay. Ναι, αλλά μπορεί να το κάνει για να δουλεύει στην τέτοια τόκ. Οπότε... ακριβώς. Τώρα νομίζω έχουμε μπει σε μια τροχιά που είναι, ας πούμε, πόλεμος όλων εναντίον όλων. Άρα και στην Ελλάδα συναγωνίζεσαι και τη HashCorp και τη Red Hat κλπ. Και, και αντίστοιχα, εσύ μπορεί να βρει κάποιον Πολωνό. Αυτό είναι καλό όμως. Γενικά είναι καλό την άποψη ότι όλοι οι μισθοί πλέον θα πάνε αρκετά πιο προς τα πάνω. Και βλέπει και στου senior ανθρώπου, senior DevOps, πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξέρετε ότι δεν έχει βγει κανένα για ένα senior DevOps στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και συνέβη το. Οπότε στου senior ανθρώπου τουλάχιστον υπήρχε γρήγορα νομίζω για ένα σύγκλινο οι τιμέ. Απλά θα είναι ίσως πιο δύσκολο να γίνεις senior πλέον. Είναι να έχεις το mentoring. Mm-hmm. Και βλέπεις το remote, δύσκολο κάποιος παίρνει junior και να το εκπαιδεύει remotely έναν junior είναι πολύ δύσκολο νομίζω.
Εντάξει, το ψιλοκάναμε εμείς, αλλά είναι αρκετά πιο δύσκολο. Δηλαδή... Είναι αλλιώς να είσαι δίπλα σου και να βλέπει την οθόνη σου ή να τον πιάσεις, να του πεις κάτι, ξέρω εγώ, στο φαγητό που θα πας. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, πιστεύω ότι άπαξ και μπει στη λογική ότι εγώ αυτό θα το κάνω remote, αναγκαστικά χτίζεις και τα κατάλληλα αντανακλαστικά και τους κατάλληλους μηχανισμούς, οι οποίοι γενικά πιστεύω ότι είναι καλή επένδυση. Πιστεύω ότι είναι καλή επένδυση και business, γιατί μαθαίνεις να λειτουργείς ασύγχρονα και με τους πελάτες σου και με όλα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι. Εντάξει, νομίζω στο onboarding θες και ένα σίγουρα κάποιο off-site. Έτσι. Να έρθει μια εβδομάδα στην αρχή ή κάθε 6 μήνες. Ναι, αυτό είναι εντάξει. Χρόνο να κάνεις. Εμείς αυτό ένα σάμπαν. Μια φορά τους 6 μήνες, δηλαδή είναι κάπως έτσι και νομίζω ότι βοηθάει. Εντάξει, το put the face in the name είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Δηλαδή να δουλεύει τον άλλον, δηλαδή ό,τι να πει. Ναι, κοίτα, νομίζω στο χώρο τη τεχνολογία καμιά φορά έχουν ξεχάσει τα βασικά θέματα του ανθρωπισμού, της ψυχολογίας, ότι δεν γίνεται να κάνεις μάνα από GitHub issues. Πρέπει να διαβάσεις και πρόσωπο. Ναι, έτσι, λες κάτι και κάποιος δεν ξέρω, έχει ένα τίκ, ας πούμε, και αυτός με εκνευρισμό. Δεν γίνεται να περιμένεις το emoji, το καταλάβεις, έτσι. Μα μου έβγαλε plus one, ξέρεις, δεν έχω πια. Το οποίο είναι ειρωνικό. Οπότε πρέπει να μαθαίνεις ανθρώπους το πώς αντιδρούν, το πώς ζουν στον χώρο, να έχεις αυτό το full bandwidth που σου δίνει η real εμπειρία. Προφανώς δεν θα γίνει συνέχεια, αλλά καλό είναι να μπορείς να φροντίσεις να έχεις κάποια σημεία στα οποία μπορούν να μαζευτούν όλοι και να γνωριστείτε καλύτερα. Mm-hmm. Στο Space. Remote εταιρεία. Δηλαδή remote first εταιρεία. Νομίζω και η Hack the Box και η Hack the Box δεν ξέρω τόσο. Η Hack the Box είναι τίσω το αντίστροφο. Αυτό ξέρω πάρα πολύ μέσα στο γραφείο. Okay. Είναι... Βάζω την πλάτη τους και πάμε στην Data νομίζω που αυτοί είχαν όντως κόσμο. Ναι, είναι πολύ remote. Η Data είναι πολύ remote. Η Lens ήταν παρόλο που είχε γραφεία και αυτή ήταν αρκετά remote. Πόσο εύκολο να το στήσεις αυτό ρε παιδί μου και μετά να το κάνεις scale, γιατί το να στήσεις 5 άτομα. Ωραίο είναι manageable. Το... Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ειδικά στο culture είναι δύσκολο. Και... Το να νιώθουν όλοι ότι είναι κομμάτι της ίδιας ομάδας και έχουμε κοινούς στόχους είναι λίγο δύσκολο. Θέλει πολύ δουλειά την άποψη του founder, των managers, να μπορούν να πούνε όλοι ότι ξέρεις, δουλεύουμε όλοι για τον ίδιο σκοπό. Ξέρεις, πρέπει να υπάρχει πραγματικά ένα μίσο στην εταιρεία που όλοι έχουν κάνει subscribe σε αυτό. Και προφανώς έχει μεγαλύτερο share. Και πρέπει να φεύγει ο κόσμος πιο γρήγορα. Αν κάποιοι ξέρεις, δεν μπορούν να το δουλέψουν αυτό το περιβάλλον ή δεν είναι καλό, θα πρέπει να φεύγουν πιο γρήγορα και για τους ίδιους και για την εταιρεία. Οπότε έχει αυτό το θέμα. Γιατί το θέμα τι είναι, ότι αναγκαστικά είναι πολύ πιο πιθανό. Να βρω εγώ τον Μπάρι που έτυχε και έχουμε βρεθεί 5 φορές. Στείλουμε σιγά σιγά την ομάδα και μετά λέμε ότι είμαστε remote first. Αλλά το να γίνουν integrate οι υπόλοιποι, οι οποίοι ήρθαν πιο μετά και ενδεχομένως δεν είναι στην Αθήνα ή στην, ξέρω εγώ, στο Χίψη μέρος. Ένα πρόβλημα που έχουμε, ειδικά όσοι έχουμε έρθει από το founder background, είναι ότι θεωρούμε ότι όλοι νοιάζονται για κάτι πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ξέρεις, βλέπεις ότι σαν μεγάλο οργανισμό ότι δεν ισχύει, είναι απλά μια δουλειά. Έτσι. Mm-hmm. Και ούτε πρέπει να κάνουμε glorify τη δουλειά στους Αμερικάνους την. Ο λόγος ύπαρξής σου είναι η δουλειά σου. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι ένα δύσκολο δίπολο αυτό του μεταξύ νοιάζομαι και όλοι πρέπει να νοιάζονται γιατί είναι σημαντικό για τον ανθρώπινο λόγο. Βέβαια, σου άρεσε απλά ήρθε επειδή ήταν μια καλή δουλειά και ξέρεις, έχω ένα productivity συγκεκριμένο. Και είναι mentally checked out, δεν θα στείλω, δεν ξέρω εγώ, email ενθουσιασμό. Θα πω, βρήκα αυτό που θα μπορούσα να αλλάξει τα πάντα και να κάνω αυτό και αυτό. Δεν είναι όλοι και προφανώς δεν μπορεί να είναι όλοι σε αυτό το τομέα. Άρα και γι' αυτό υπάρχουν και startups, έτσι, γιατί δημιουργείται ένας πυρήνας ανθρώπων οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γι' αυτό εξαγοράζονται με τέτοιες παράλογες τιμές. Γιατί αυτή είναι η διαφοροποίηση μια startup, και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή για να υπάρχει και η κουλτούρα και τα γκάζια και να μην υπάρχει μιζέρια που λέγαμε. Είναι όσο πιο δυνατόν να νοιάζονται οι περισσότεροι για αυτό που κάνει η εταιρεία, για τους πελάτες της και για τη διαφορά που κάνει στον κόσμο. Όσο υπάρχει αυτό, πας γρήγορα, μαθαίνεις γρήγορα και αποκτάς μια μεγάλη αξία. Αν λύνεις ένα μεγάλο πρόβλημα. Όσο φθήνει αυτό και σε μια φάση υποσυντήρησης, κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Εντάξει, αυτό συνήθως γίνεται όταν ήδη έχεις βρει, ας πούμε, και έχεις αρκετά έσοδα, πλέον τα νούμερα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για να πας σε αυτό το μηδέν, όπου δεν υπάρχουμε και κανείς δεν νοιάζει τον κόσμο αυτό που κάνουμε, μέχρι το σημείο ότι νοιάζονται και μας πληρώνουν και όλα αυτά τα λεφτά, μόνο βρίσκω τους ανθρώπους που νοιάζουν πραγματικά. Οπότε, αν κάνεις και remote first, πώς το λένε, συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά you have to stand for something. Δεν είναι απλά, οκ, ψάχνω real developer. Άλλοι πελακώσεις. Όχι, δεν είσαι πιο πολλά. Αλλά αν κάνει κάτι που θεωρεί κάποιος ότι είναι αρκετά σημαντικό και θα του άρεσε να το κάνει, μόνο έτσι θα μπορείς να... Συγγνώμη, εσύ δεν το λογίσεις. Μόνο έτσι θα μπορείς να προσλάβεις στο μέλλον. Πάντως, σίγουρα όταν μεγαλούν η εταιρεία, επειδή κακά τα ψέματα, εκτός αν είσαι κάποιο προνομίουχο άτομο, η δουλειά είναι πρώτα βιοπορισμός για τους περισσότερους, όσο μεγαλώνει η εταιρεία, τόσο περισσότερο είναι σίγουρο ότι θα μαζέψει άτομα τα οποία είναι επειδή είναι μια καλή δουλειά αυτό.
και όχι επειδή πιστεύω. Εντάξει, όσο είναι μικρή και είναι και πιο στενές οι σχέσεις, άξιες την ποινοπύλη με, το με τους founders. Το οποίο έχει αυτές τις δυσκολίες του, έτσι. Κάποια ναι, στιγμή το... κάποιος είναι στερεστημένος, αλλά είναι στενές οι σχέσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο, έτσι. Το φαντάζομαι ότι ναι. Έχει διαπιστώσει και ήδη. Ναι, εννοείται. Εννοείται ότι είναι πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι βέβαια μπορεί να βρει και ένα. Ας πούμε έτσι, ένα sweet spot που, οκ, okay, παιδιά, ναι, κάνει μετά, business, αλλά... Να νοιάζει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι καλό κλίμα, να μην υπάρχει γκρίνια, να μην παραπονές, να ξέρουμε όλοι τι κάνουμε. Το οποίο και αυτό είναι μια τέχνη, έτσι, να υπάρχει καλό product management, prioritization και η εταιρεία να δίνει αρκετές παροχές και να υπάρχει flexibility στον χρόνο, έτσι, να είσαι στην εταιρεία. Πώς πάμε από product management σε αυτή τη χώρα? Πάμε καλύτερα από την άποψη τώρα υπάρχει, γιατί έχουν φτιαχτεί, ας πούμε, λέγοντα, έτσι. Υπάρχει κάποιο product group κλπ. Και υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να έχουν δουλέψει σε μια Google, σε ένα Spotify και να έχουν μάθει πέντε πράγματα καλύτερα. Έτσι. Mm. Το θέμα είναι πάντα ένα function αν η χώρα έφτιαχνε προϊόντα. Αν κάναμε απλά project management και integration για το δημόσιο και το ξέρω εγώ τι, ναι. Δεν θα βρείτε τα ψήφια γλώσσα product management. Ναι, μόνο δεν θα έρθει με το δημόσιο. Πάντως. Ναι, αλλά το project είναι integration, δεν είναι. Μα φτιάξουμε αυτό και αυτό ή είναι και το άλλο. Και να τα είναι ξεκάθαρο σε όλους. Ένας κοινός μας φίλος με τον Αντώνη μας είχε πει ότι αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία της χώρας, γιατί ήμασταν σε σημαντικό βαθμό έμποροι οι Έλληνες. Οπότε έχουμε συνηθίσει αυτό το αλυσβερίσι. Δεν υπάρχει λογική του ότι κατασκευάζω κάτι, πρέπει να το κάνω market, πρέπει να το πουλήσω. Ναι, είναι πολύ πρόσφατο, λέει. Αλλά όχι βιομηχανίες, θα πούμε έτσι. Ναι, αλλά. Προστέμενη αξία ήταν. Μεταπολίσεις σε μεγάλο βαθμό. Ναι, απλώς άμα δεν είσαι μια χώρα η οποία κατασκευάζει ποδήλατα, ας πούμε, και έχεις ένα καλό industry σε αυτό, οπότε πρέπει να το φτιάχνεις, να μαρκετάρεις σε καλό κουτί, δεν υπάρχουν και κάποια μενακλαστικά και παίρνουν λίγο καιρό να χτίσουν αυτά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο το product management, είναι και το marketing. Ειδικά όταν μιλάμε για technical product marketing. Έτσι. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό. Μιλούσα κάποια στιγμή τέλος πάντων με ένα κοντινό μου άτομο και κάτι λέγαμε. Και λέγα, εντάξει, εγώ έτσι αλλιώς αυτό πιστεύω ότι το κάνω γαμάτα. Και μου λέει, ρε φίλε, λέει, μήπως είναι λίγο αλαζονικό αυτό που λες και έτσι. Και λέω, ρε, εσύ τι να σου πω, λέω, ξέρω κάποια άλλα θα κάνω σκατά. Αυτό κάνω γαμάτα. Θεωρώ ότι υπάρχει και μια τάση σε αυτή τη χώρα να μην πεις ότι εγώ είμαι καλός, ότι εδώ έρχομαι και έτσι. Ναι. Κάνω το κάνω καλά. Κάνω πολύ ενδιαφέρον σε πολλά πράγματα. Ναι. Και κάποια στιγμή και το λέει, γιατί μου λέει εσύ μου λέει πως είναι αλαζονικός. Λέω, κοίταξε λέω, επειδή αυτό είναι η δουλειά μου και το κάνω κατά ψέμα της λέω πάνω από 10 χρόνια. Εντάξει, θα ήμουν και λίγο μαλάκας να το κάνω γαμάτα αυτό πράγμα. Δηλαδή... Αυτό παίζει πάρα πολύ και στο fundraising, έτσι. Γι' αυτό μπορεί να δεις μια εταιρεία ελληνική με 4 εκατομμύρια revenue, με καλά λόγος πελάτες. Να δυσκολεύεται να σηκώσει π.χ. στα 100 εκατομμύρια. Και μια Αμερικάνικη με 1 εκατομμύριο να σηκώνει 50 εκατομμύρια στα 500. Γιατί λέει άλλη ιστορία founder, έτσι. Mm-hmm. Προφανώς μας λείπει το clarity που είναι η αγορά, mm-hmm. που πάμε σε πιστοχεύουμε. Δηλαδή, δεν είναι σχεδόν ποτέ. Πολύ σπάνια να δούμε founders που έχουν αυτήν την σαφήνεια και την καθαρότητα στο λόγο ότι κάνουν αυτό μπαμ 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 και σε αυτό είμαστε καλύτεροι και στο άλλο εντάξει, θα το φτιάξουμε. Εμείς είμαστε καλοί, αλλά κάνουμε και το άλλο που δεν 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δημόσιο, δημόσιο τα checkbox. Ενώ παρόλο που γι' αυτό είναι και ένα πρόβλημα ότι απλώνουμε πάρα πολύ τον τραχανά στο product. Mm-hmm. Γιατί έχουμε λίγο αρκετή ανασφάλεια. Έτσι. Mm. Οπότε είχαμε και αυτό και το άλλο και το παραδίπλα έτσι ώστε να κλείσουμε τον πελάτη να πάρουμε τα 50.000. Και έτσι ο Αμερικανός θα πει: όχι, θα το πάρουμε μόνο 20.000. Σε αυτό θα είμαστε καλύτεροι στον κόσμο και σταδιακά θα το πουλήσουμε και όλα τα άλλα που θα φτιάξουμε στο μέλλον. Okay. Mm-hmm. Έτσι. Έχουμε αυτή την ανασφάλεια ότι θα φτιάξω άμα μου ζήτησε και εκείνο και εκείνο, αλλά εντάξει θα τα κάνω τώρα για να του. Θα πάρω τώρα γιατί είναι revenue να δείξω ότι πήρα 50.000 revenue. Ναι, μέχρι στιγμή θα πάρω 20, αλλά θα είμαι ο καλύτερος. Σε αυτό. Σε αυτό, μόνο, τέλος. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα ακόμα. Είναι αυτή προφανώς όταν μεγαλώνει σε μια σχετικά οικονομική ανασφάλεια στη χώρα. Έτσι. Λες, όπα, revenue εδώ πέρα, μεγάλο λόγο, πού θα μας χρειάζεται ποτέ. Ένα μεγάλο θα πει, εντάξει, θα μου έρθει το χρόνο, ξέρω εγώ. Υπάρχουν άλλοι τόσοι. Αυτό το άλλο τόσοι, κάπως. Δεν ξέρουν ποιοι είναι όλοι τόσοι, δεν ξέρουν πόσο μεγάλη είναι η παγκόσμια οικονομία. Οπότε θα πάρω αυτό τώρα, θα το κάνω και πάμπερ, θα του λέω έλα φίλε, ότι κάνεις καλά. Κάθομαι στα ξέρεις και έχω να του ζητήσω τα τετραπλάσια. Ενώ ξέρεις εμείς είχαμε βρει ένα ρεύμα, πάμε να πάρουμε τα λεφτά τώρα, τα έξι και να προχωρήσουμε. Από την άλλη, βέβαια, όταν έχεις μια χώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Και βούλγαρος, μόνο το ίδιο θα έκανε. Και ο Αιγύπτιος και ο Τζενοπισσόλ στην Ευρώπη, μάλλον το ίδιο θα έκανε.
Ε, νομίζω ότι θα πάρω τώρα αυτά, θα δείξω ότι έχω πάει φανταστικά εδώ πέρα, θα είναι πολύ χαρούμενος πελάτης. Θα του πω όλα Τζος να μου δώσει ένα quote, ότι είμαστε wow, fucking awesome κλπ. Θα σηκώσω 50 εκατομμύρια και εντάξει. Ενώ για εμάς είναι άλλο τώρα 50 εκατομμύρια, εντάξει τώρα δεν ξέρω. Και πολλά αυτά που θα τα βρω και έτσι. Και υπάρχει αυτή έτσι η μικρή ασάφεια και ανησυχία και γύρω-γύρω. Και δεν πρέπει να δημιουργεί λίγες, όχι εντάσεις, αλλά αβεβαιότητες σε πολλά σημεία. Και ο καλός founder αυτό κάνει. Τι κάνει ο καλός founder? Αφαιρεί ρίσκο. Στο πρώτο πρότυπο. Στις πωλήσεις. Στο financing. Πας και μπαίνεις στον κάθε τομέα, αφαιρείς ρίσκο, βάζεις έναν άνθρωπο να τρέχει το πράγμα, του δίνεις και την, πώς το λένε, όλη την δυνατότητα να το ελέγξει, που είναι ένα πράγμα πίσω σε αυτό που λέγαμε. Υπάρχουν λεφτοί άνθρωποι. Έτσι. Ναι, άλλο να πάρει τον τύπο, άμα κάνω π.χ. ένα data εργαλείο, ας πούμε, να πω, εσύ που είναι ένα πλάνο, οκ, πάρτο. Οπότε προφανώς αυτό το πτυχιακό σύστημα, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι το σύνολο, είναι ένα γινόμενο. Είναι ένα ζωντανό οργανισμό και πρέπει να είσαι όλα αυτά τα συστατικά να κάτσουν μαζί και να γίνει κάτι μεγάλο. Το οποίο θα μας πάρει. Βελτιωθήκαμε και έχουμε πολύ χώρο να βελτιωθούμε ακόμα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, βέβαια, εντάξει, να είμαστε λίγο ρε, μου ρεαλιστές, ότι όταν έχει μια χώρα η οποία το IP της είναι μικρότερο από την Apple, που είναι μία εταιρεία από την Αμερική. Δεν έχει σχέση τόσο πολύ, θα έλεγα, το ΑΕΠ, έτσι. Να σου πω ποια άποψη. Ας πούμε, σαν άποψη του πληθυσμού, ξέρω, Ισραήλ και η Ιρλανδία. Mm-hmm. Είναι πόσο και η οικονομία σου και η επιχείρηση που δουλεύει είναι εξωστρεφή και δουλεύουμε όλου αυτού, έτσι. Ναι. Όταν κάποιο πήγε δουλεύει σε ένα automotive και είχε δουλέψει με μεγάλε εταιρείε Αμερικάνικε, δεν είναι Microsoft, μετά βλέπει πώ δουλεύει και η Microsoft, όταν βγήκε μια άλλη παράσταση από του άνθρωπου. Mm-hmm. Αλλά πόσε automotive είχαμε. Mm. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Προφανώς έχουν και την όσμαση των ανθρώπων που βγήκαν έξω και γυρίσανε, είναι ακόμα εκεί και δουλεύουν ακόμα μαζί μας. Έχουμε όλες τις παραστάσεις που πρέπει να αλλάξουν και μετά θα μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Απλά δεν μας λείπαν οι παραστάσεις, προφανώς θα είναι και λίγο η κουλτούρα από το σπίτι. Παιδί μου, τώρα εσύ που θα πας, δεν ξέρεις αυτά που επιχειρήσεις. Γιατρός θα γίνεις. Ναι, προφανώς. Ναι, γιατί το κάνεις αυτό, και γιατί το κάνεις αυτό, και εγώ σε σπούδασα και σε έκανα. Είναι ένα θέμα, εντάξει, τώρα το κάλυψε, το λύσε το Netflix, δεν ξέρω. Αλλά προφανώς δεν νιώθουν και πολύ empowered οι ίδιοι ότι κάνουν τα πράγματα, δεν πουλάμε τον εαυτό μας εκεί που πρέπει, στους πελάτες, στους επενδυτές κλπ. Έχουμε αυτό το να κάνουμε downplay. Αλλά και το downplay μετά ξέρεις, πας και αυτό να βρω το revenue που το βρίσκω, versus αν είμαι φανατικά όπως λέω ένα πράγμα το κάνω το καλύτερο στον κόσμο και θα βρω λεφτά, θα βρω ευκαιρίες. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις ειδικά από το πολυεθνικό προγραμματισμό. Πώς καθαρίζω, ο δύσκολος δρόμος ποιος είναι? Ο δύσκολος δρόμος είναι αυτό που επιτρέπεις σε μια startup. Blue pill ή red pill αυτό. Red pill. Είναι αυτό που λες, ότι κάνεις μια startup και σε ένα χρόνο τρως όλα τα σκατά και λες οπα, γίνεται τώρα. Ναι, αλλά πώς θα τρως ρε, γιατί έχουμε δει startups οι οποίες μένουν παγιδευμένες αυτή. Ναι, έχουν πολλά ζόμπι. Πάρα πολλά ζόμπι και πολλά fans ελληνικά που έρχονται και στηρίζουν τα ζόμπι. Από το Walking Dead δεν έχουμε fans και ότι έχουμε startups, για να λέμε ότι έχουμε. Νομίζω ότι σαν founder, και δεν ξέρω, μάλλον παραλαμβάνει τον εαυτό μου εδώ πέρα, πρέπει να διαβάζεις τι γίνεται στον κόσμο για να λες μπορώ να είμαι σε αυτό το κλάδο του καλύτερου. Δεν μπορεί να διαβάζεις τα τάπερ, ας πούμε. Πρέπει να διαβάζεις hacker news. Γιατί ο ένας, ξέρεις, μπαίνει, εγώ... Στα τάπερ, στο founder, μπαίνει founder, ξέρω εγώ τον Docker. Και τι λέει τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι founder του Docker, τι μου λείπει, ας πούμε. Έτσι. Γιατί δεν είμαι σε αυτό το κλάδο εκεί πέρα, γιατί δεν είμαι σε αυτή την έκθεση μαζί με όλους αυτούς εκεί πέρα. Γιατί όλοι αυτοί, ας πούμε, ανοίγουν GitHub request. Κάπως πρέπει να έχεις και αυτόν τον drive από πίσω της να είσαι ανικανοποιητός, να θες να έχεις έναν υψηλό στόχο, έτσι, δηλαδή το να κάνω μια πραγματικά εξωστρεφής και startup η οποία θα έρθει στον τομέα της, ώστε ενώ της τομέας στις 5 καλύτερες στον κόσμο, είναι σαν τον πρωταθλητισμό. Θα φας πολλά σκατά, θα χάσεις πάρα πολλές ώρες της ζωής σου για να το φτάσεις, αλλά πρέπει να είναι κάτι που σε τρώει για να το φτάσεις. Δηλαδή θα κάνεις startup και θα γίνει καλή επειδή είναι cool. Θα γίνει cool επειδή θέλεις να είσαι εκεί. Ούτε για το εργαλείο που ναι, γιατί κάπως το βρήκες το εργαλείο, το έφτιαχνες και λες εσύ όλοι που κάνουν monitoring, γιατί σκέφτονται έτσι, π.χ. είπε ο Κώστας Τσάουσης. Γιατί ας πούμε να μαζεύεις όλα σε ένα δίσκο στο σπλάν και να βαράς quiz και να είναι αργό. Γιατί να μην χρησιμοποιώ τα resources και το server εκεί που είναι ούτσι όλα τα data και να είναι σφαίρα και να μαζεύεις όλα τα metrics. Κάτι πρέπει να βρεις κάποια στιγμή που να πεις ότι έπρεπε να τηρήσεις διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα για παράδειγμα έχουμε κάνει μια εταιρεία που πηγαίνει στο defense. Mm-hmm. Stealth, δεν θα πω περισσότερα. Και τι ήταν εκεί πέρα. Είναι μια εταιρεία στο Defense, η οποία προσπαθεί να φτιάξει ένα καλύτερο situational awareness για τους ανθρώπους που είναι στις ενόπλες δυνάμεις, στο security κλπ. Τι θα πει αυτό.
να μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα feed είτε από δικό τους hardware που έχουν αυτοί ήδη είτε από τα δικά τους references που να συνδυάζει machine vision, καλές κάμερες, μπορεί να είναι π.χ. hyperspectral ή να είναι βραδινής όρασης, ίσως radar για να βρίσκω drones ή να κοιτάω στη θάλασσα τι γίνεται, να έχει mesh network και να μπορώ σε ένα σημείο, σε ένα endpoint να βλέπω τι υπάρχει, τι είναι ίσως, αν μου δώσει το ML κάποια πρόγνωση και εγώ πηγαίνει. Αυτή τη στιγμή τα πιο πολλά συστήματα είναι είτε ένα ραντάρ που βλέπει μόνο μεγάλα αεροπλάνα, είτε είναι πολλές κάμερες και είναι κάποιες φαντές και είτε είναι ένα feed, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Πολύ άνθρωπος... είναι αυτό, μπορώ να σου πω όπως είναι η εμπειρία. Ο άνθρωπος που έκανε αυτή τη δουλειά δούλευε σε denied navigation projects, δηλαδή πως ένα drone χωρίς GPS θα πάει στον προορισμό και μετά δούλευε σε μια από τις πολύ μεγάλες big tech σε autonomy. Και βρήκε και έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε στην Palantir. Τότε system, δηλαδή έχει η Palantir στην ουσία ένα μεγάλο spark. Όλα αυτά που κάνει η σατανικά και τέτοια είναι απλά ένα μεγάλο spark. Ένα μεγάλο δεταπαϊκό με ένα dashboard, μην τρελαινόμαστε. Τι consultants, πολύ consultants. Ναι. Οπότε αυτός είχε το insight, υπήρχε μια εταιρεία στην Αμερική του Palmer Lucky, ότι είναι ο founder του Oculus Rift, που λέγεται Android, που κάνει αυτή τη δουλειά. Και λέει, πας ας πούμε και βλέπεις εγώ όλες οι δυτικές δυνάμεις, πες οι Αμερικάνοι το δικό τους, η Ευρώπη θα χρειαστεί δικά της. Εγώ έχω δουλέψει αρκετά σε ML θέματα ευαίσθητα, ML που να τρέχουν στο Edge, γιατί ήμουν στην Apple και ξέρω ότι έχει φτιάξει αρκετά συστήματα που είναι στο κινητό μας, ξέρω εγώ, AR-Core. Και βλέπεις ότι όλοι οι integrators του Defense είναι κάτι δεινόσαυροι που σου πουλάνε υπέρ ακριβά hardware που δεν δουλεύουν και πληρώνεις updates κλπ. Και πιστεύω ότι έχει ένας άλλος τρόπος να γίνει. Να γίνει πιο efficient, να γίνει πιο γρήγορα, πιο φθηνά και να μπορούν και οι άνθρωποι που είναι tasked με τη δύσκολη δουλειά να είναι σε ένα πεδίο και δυστυχώς έρθει τώρα στην Ουκρανία να μπορούν να ξέρουν τι γίνεται δεξιά και αριστερά του. Παρά να τυφλεί. Πώς? Κάπως και αυτό τον έτρεπε. Τον έτρεπε και έφυγε την Αμερική χωρίς να έχει funding, ήρθε στην Ελλάδα πίσω. Με την οικογένειά του, με δικά του έξοδα, για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Okay. Και ξεκίνησε να χτυπάει πόρτες δεξιά και αριστερά, στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό, του λέει: έχω αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα από τα πράγματα και να πάει να validation ότι έγινε. Τον έτρωγε. Αυτόν τον άνθρωπο τον έτρωγε να γίνει αυτό και να πάνε τα πράγματα πιο μπροστά σε αυτό το τομέα. Okay. Βρήκε όμως, άνοιξε την πόρτες. Ναι. Okay. Ναι. Καμιά φορά, αν επιμένεις και πραγματικά έχεις καταλάβει. Που έχει επενδύσει, βέβαια, είχε επενδύσει ένα θεωρικό στον χώρο, 5 χρόνια στην Apple, στο Autonomy, ήξερε τι έλεγε, έτσι. Μα μπορεί να το παρουσιάσει τώρα, προφανώς, αν θα γίνει εμπορική επιτυχία αυτό ποτέ, δεν ξέρουμε. Μπορεί να γίνει και ποτέ, γιατί δεν καταλαβαίνουμε καθόλου τον χώρο που διαβάζει. Αν ξεκίνησε, βέβαια, με αυτό. Ξεκίνησε, υπάρχει ομάδα, έχει φάνη και τέτοια. Εντάξει, υπάρχουν. Και υπάρχουν και ποιοσίε. Υπάρχουν άλλοι. Ναι. Αλλά αυτό είναι που ψάχνουμε σε ένα founder, δηλαδή πάει το extra. Μίλη, για να βρει τους ανθρώπους και να πει: εγώ θέλω αυτό να το χρησιμοποιείτε. Εμείς στον Backstage πηγαίναμε πραγματικά και πάγαμε πόρτες στο Dropbox για να σας κάνουμε αυτό. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Και μόνο τότε πρέπει να κάνει startup, όταν σε τρώει τόσο πολύ. Είπες τη λέξη δεινόσαυρος και ήθελα να το σχολιάσω αυτό λίγο και να το πιάσουμε. Γιατί αναγκαστικά σε μια αγορά η οποία υπάρχει καιρό υπάρχουν και δεινόσαυροι. Η οποία είναι για κάποιο λόγο δεινόσαυροι. Θα έρθει ο κομίτης. Ναι. Τι χρειάζεται για να γίνει ο κομίτης, ρε παιδί μου. Εντάξει, το να γίνει ο κομίτης. Ναι. Υπάρχει το να είναι πολύ ήταν... κοντά στον κομίτη, στο timing. Οπότε πρέπει να βρει καμένη γη, παρθένα γη. Ή να είσαι ο κομίτης. Ενώ ο κομίτης πρέπει να είσαι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο disruption που το έχουμε ξεφυλίσει σαν έννοια. Αλλά ο κομίτης είναι το Uber. Okay. Ο κομίτης είναι το Airbnb, ο κομίτης είναι το Facebook. Εντάξει, αυτές είναι εταιρείες που θα γίνουν 100 billion εταιρείες και θέλει πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται μανιωδώς να είναι committees. Εντάξει, υπάρχουν όμως και πιο μικρές αγορές. Υπάρχουν και μικρές αγορές που απλά καβαλά στο κύμα. Και έχεις ένα ωραίο surfboard. Παράδειγμα, lenses, καύκα. Πάνε καβαλή στο καύκα, όλοι έχετε καύκα, θα σας πουλήσω εργαλεία που λείπουν, καβαλά και πάω. Backstage, όλοι βάζετε τα κινητά τηλέφωνα. Το προηγούμενο reporting που υπήρχε τότε και τα exception και hop to για τους παλιούς δεν δουλεύει για mobile. Καβαλά το κύμα, κάνω το ίδιο πράγμα και mobile. Mm-hmm. Οπότε είναι οι μεγάλες εταιρείες που θα γίνουν τα decacorns, Coinbase, ξέρω εγώ, πριν υπάρχουν τα λακτήρια, απλά είχε το bitcoin τότε, που είναι ο κομίτης, και όλοι οι άλλοι που καβαλάμε το κύμα, οι surfers. Άρα μπορούσα να βάζω από πίσω σκυλές και να. Ναι, πάντα υπάρχουν πολλά πράγματα και δυστυχώς δεν βλέπω πολλούς φόντους σκέφτονται έτσι. Πού είναι το κύμα, να πάω το καβαλίσω. Θα μπορούσε να είναι πραγματικά Atlassian ή Figma plugin. Δεν είναι στο Figma, αλλά υπάρχουν εταιρείες που. Χτίζουν πάνω από Atlassian προϊόντα και κάνουν 20 εκατομμύρια revenue. Και μπορεί να χρειάζεται καν επισήφανση τίποτα. Και έχουν φτιάξει
Τρομερή επιστήμη. Το συζητούσαμε παρέα το Carnegie κάποια στιγμή. Carnegie, δηλαδή. Εντάξει, να λέμε τώρα. Δεν είναι κομίτη. Όχι, δεν είναι τρομερή επιστήμη. Ναι, ναι, ναι. Έχει σηκώσει μισό εκατομμύριο και το λάδι. Και είναι 300 εκατομμύρια ρεύμα. Απλά θα σηκώσει για πλάκα, γιατί μπορούσε. Τότε στην αρχή, όπω και το Ζάπερ είχε σηκώσει ένα εκατομμύριο, α πούμε, και ξανασηκώσει ποτέ τίποτα. Okay. Εντάξει, εκεί το κύμα ήταν ότι. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να σου λέω εσένα πώ είσαι το product, έλα να μου γράψει ένα πάει ένα σπιρτάκι για να πάρω πέτα από εκεί και να το κοστάρω παρακάτω. Έτσι είδα ότι ξέρω εγώ ότι υπήρχε ανάγκη για automation, αλλά δεν γίνεται αυτή την παραπροσδόλη τη δουλειά. Καμιά φορά λέει observation, α πούμε. Καμιά φορά είναι ότι παίρνω μια πλατφόρμα που τώρα θα αρχίσει να γίνεται δημοφιλή και την καβάλω. Ένα πράγμα το οποίο με προβληματίζει με το B2B, τώρα πες κάτι και με trigger, και είναι κάτι το οποίο βλέπω να γίνει, είναι πολύ εύκολο να κάνεις ναι με ένα προϊόν, αλλά εν τέλει κάνεις client work για κάποιους μεγάλους πελάτες. Εκείνη η τέχνη να πόσο κάνεις client work, πόσο κάνεις το δικό σου product. Πόσο το ξεπερνάς αυτό, γιατί ξέρεις, ξεκινάς και έρχεται κάποιος και σου λέει, ναι, ξέρεις τι, εγώ το θέλω αυτό το τέτοιο μπίδας, αλλά θέλω να έχει και αυτό εδώ επάνω. Αν έχετε κάποιος να σου πει να το κάνεις, μάλλον δεν είναι product. Ναι. Αν είσαι ένα product, σου λέει ναι, το θέλω, αλλά θα χρειαστεί και τρία πράγματα γύρω-γύρω. Όχι, αυτό είναι αυτό. Δηλαδή για να το χρησιμοποιήσω, θέλω και αυτό. Όχι. Εκεί πρέπει να φτιάξει ένα οργανισμό που υπάρχει οργανισμό που κάνει product, που έχει το δικό σου roadmap και το professional services το λέω. Που σε πλέον ο πελάτη να κάνει τέτοια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμό αυτών των δύο. Οπότε παίζει δύο πράγματα. Είναι capacity το professional services. Okay. Δεν μπορούμε να κάνουμε commit τόσο για σένα. Okay. Και μοιραία πιο πολλέ enterprise εταιρείε θα έχουν αρκετό professional services. Έτσι. Και over time θα το μειώνουμε. Okay. Άρα το κάνεις λίγο pluggable και προσπαθείς να είναι έξω από τη σφαίρα του προϊόντος. Ναι, πάλι το είπαμε στο revenue. Σε πληρώνει ο πελάτης για να κάνεις όλα αυτά τα ξεδάκια που θέλει. Αλλά εσύ θες να τόσο το προϊόν σου τα βγάζει. Γι' αυτό εκεί πας και σηκώνεις ίσως χρήματα αν μπορείς. Αυτά τα λεφτά, τα ακριβά που πήρα, γιατί είναι ακριβά τα λεφτά όταν πουλάς equity, αυτά είναι για product. Και ό,τι άλλο θέλει ο πελάτης θα πρέπει να το πληρώνει για να το παίρνει. Professional services. Πάντως εκεί ήταν, είναι και τα νούμερα εντελώς διαφορετικά που βλέπω σε αμερικανικές εταιρείες σχέση με Ελλάδα. Εγώ αυτό το οποίο θυμάμαι το Sourcler, έχουμε ένα. Ήρθε ένας πελάτης κάποια στιγμή και μας λέει: θέλω ένα white label installation του online ID για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Θα μας κάνετε και πέντε πράγματα. Πώς κοστίζει, λέμε εμείς 20.000. Ωραία. Κατάλαβα στο καρδιά μου. Τέλος πάντων, το κάναμε όλα καλά. Τώρα με έναν. Έχουμε περάσει κάποια χρόνια, μιλάμε τώρα με έναν άλλον δικό μας πελάτη που κάνει Clangwork και χρειαζόταν ένα από τα SaaS, τα γνωστά που χρειάζονται να τρέξει on-premise για λόγους, τέλος πάντων, legislator για νομικούς λόγους. Οπότε μιλάμε με αυτό το SaaS και, που κάνει tracking κιόλας και λέει, okay, παιδιά, για να μαστίσετε ένα που είναι στην Ευρώπη, λέει. Πόσο κοστίζει, ξεκινάμε τα 100.000. Όχι για να κάνουμε πράγματα που θέλετε, για να σας δώσω ένα URL, το οποίο είναι located στην Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι η διαφορά τη. Πρέπει να έχει δουλέψει σε κάποιε μεγάλε εταιρείε ναι. Ή να έχει δουλέψει στο εξωτερικό. Είναι σε απλά τι τιμέ που είναι, το πόσοι διαφορετικοί πελάτε υπάρχουν. Σε μια πίτα που είναι μικρή και όλο τώρα είναι ένα μικρό ψυχολογικό ναι. Πίτα. Έτσι, δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η παγκόσμια πίτα. Δεν τα αυτό είναι βασικό ας πούμε, ενδυμικό μα πρόβλημα. Δεν τα προσωπικά δεν τα μετάνιωσα ποτέ αυτά τα 20.000 που πήραμε, γιατί σου μαθαίνουν και κάποια μαθήματα. Αλλά μέχρι να δει τα άλλα νούμερα, τα πέντε διαθέσιμα στον κόσμο, γιατί εκείνο που πρέπει να κοιτάς. Γιατί, okay, αν κοιτάς την Ελλάδα, αν δουλεύει ρε παιδί μου με κάποιου συγκεκριμένου δεινοσαύρου, δεν θα δει τα εξαψήφια νούμερα εύκολα. Αλλά ναι. Εγώ θέλω να πάω λοιπόν να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και να σου πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες, αλλά εσύ, σαν πάνω, έχει βάλει τον εαυτό σε ένα περιορισμό. Δηλαδή θέλω να έχει. Κάτι μπλε, παιδί μου, πάνω αυτό που θα πάρω. Ναι. Αυτό πόσο πιστεύεις ότι. Αυτό φαντάζομαι έχει κάποιο λόγο που το κάνεις, οπότε ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί δεν έχει κάτι μπλε πάνω. Κοίταξε, είναι λίγο αποστολή από τη μία και θέμα ταυτότητας. Το πιο σημαντικό θέμα για τους ανθρώπους είναι να έχουν μια αποστολή και μια ταυτότητα. Mm-hmm. Αν το έχεις αυτό, ξέρεις όλα μετά τα βρίσκεις. Οπότε για μένα νομίζω ότι η δικιά μου αποστολή ήταν να βοηθήσω άλλους που έχουν έρθει από το ίδιο background να κάνουν κάτι σπουδαιότερο και μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το πρώτο κίνητρο που κάνω αυτό που κάνω. Προφανώς άφησα π.χ. ένα χρόνο στο Splunk, το Vesting κλπ. Το οποίο ήταν ένα ωραίο θα ψήφιο νούμερο. Για να γυρίσω να τρέξει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα τα πάρω πολύ, πίσω, πολύ περισσότερο πίσω, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα. Ένα είναι αυτό. Το να έχει μια αποστολή. Και για μένα το να βοηθήσω ότι έχει μπλε πάνω να γίνει καλύτερο ήταν η αποστολή μου. Δεύτερον, στο venture για να ασυνδυά ξεχωρίσει, πρέπει να είσαι specialized. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα στο venture capital. Έχει τα πολύ μεγάλα funds που είναι 2 δισεκατομμύρια, είναι πλατφόρμες, έχουν κόσμο που σε βοηθάει business development, πωλήσεις,
1000-2 και είναι full stack μαγαζί. If you compete against them, καλή τύχη. Τέλειωσε. Δηλαδή, ποιο είναι ο Horowitz, Slice κλπ. Όσοι είναι τύπου generic κλπ, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει. Και να έχει το πιο early stage, το οποίο μπορεί να είναι fully specialized. Δηλαδή, Web3. Κάνουμε μόνο Web3 και κάνουμε και staking και κάνουμε και trading και είμαστε καλύτεροι partners για σένα. Κάποιο μπορεί να κάνει π.χ. μόνο cyber. Ξέρουμε τα cyber, ξέρουμε του ίσου, έχουμε τηλέφωνο. Άρα, όταν είσαι σε μια cyber security εταιρεία που ξεκινά, θε να πάρει λεφτά από τη Lightspeed, η οποία όταν θα σου δώσει 2 εκατομμύρια δεν ασχοληθεί. Γιατί στα 2 εκατομμύρια θα ασχοληθεί όταν είσαι 50 εκατομμύρια που είναι και έχει αρχίσει το πράγμα να δουλεύει. Έτσι. Οπότε, αν θε κάποιο βοηθήσει αυτή την εταιρεία, σε ποιον θα πα. Σε κάποιον ο οποίο είναι στο δικό σου στάδιο, εκτό αν είσαι repeat founder, δεν σε νοιάζει. Παίρνει τα λεφτά όποιο είναι, κάνει τη δουλειά σου. Αν έχει κάνει τρει εταιρείε, ξέρει, είσαι μισή. Καθόλου. Οπότε, κάποιο νομίζω που έρχεται σε εμά είναι πρωτίστω γιατί καταλαβαίνει αυτά τα προβλήματα που, που περιγράψαμε πριν. Κάποιο δεν έχει την υπομονή. Θέλει απλά να δει το πράγμα δουλεύει και να βάλει πάλι λεφτά. Εμεί μπορεί να ξέρουμε γιατί δεν δουλεύει. Και έχουμε αυτό, αν το θε τότε, ξέρει αυτό το arbitrage. Ότι εσύ χριστιανοί δεν σε βλέπουν τόσο πολύ γιατί μιλά και σκέφτεσαι 50 features και εκείνο και τα άλλα δεξιά. Πρώτα που είσαι πολύ καλό σε αυτό που κάνει, δεν μπορεί ίσω να κάνει το πακέτο όπω πρέπει να είναι. Ενώ εμεί ξέρουμε που έρχεσαι. Και σε βοηθά να το χτίσει και να ξεπεράσει και να κόψει πράγματα και σε ρωτάμε μα γιατί κίνημα. Γιατί το άλλο. Είχαν πολλέ εταιρείε οι οποίε είχαν ξεκινήσει με 50 offerings και στο τέλο το Series 8 και έκανε 1-2. Έτσι. Οπότε νομίζω εμεί εξειδικευόμαστε σε ένα θέμα κουλτούρα. Και ναι, δεν κοιτάμε όλε τι εταιρείε στον κόσμο, δεν έχουμε το πιο exciting deal flow γιατί μα έρχονται στην Excel όλοι ή θέλουν να πάρουν τα στέμματα τη Excel. Αλλά βλέπουμε στο ελληνικό περιβάλλον του πάντε. Έχουμε και του δικού μα crawlers από πίσω που ψάχνουν του πάντε, προφανώ και referrals και, και content και χίλια δυο άλλα που μπορούμε. Νομίζω ότι λίγο πολύ του βλέπουμε όλου. Οπότε βλέπουμε άλλου που δεν θα βλέπαν οι άλλοι. Έχουμε έτσι proprietary deal flow. Και μετά δουλεύουμε με την Excel π.χ. και του άλλου και του πάμε όταν είναι έτοιμοι στο επόμενο βήμα. Πιστεύει ότι αυτό πονάει το marketing το οποίο μπορεί να προσχεθεί ή όχι? Κοίτα, το Fund 1 νομίζω θα έχει ένα εξαιρετικό μάλλον. Εξαιρετικό. Okay. Γιατί μπήκαμε πολύ νωρίς, σε πολύ χαμηλές αποτιμήσεις. Δεν νομίζω ότι δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην Fund 1. Παίρνουμε 15-20%. Λίγο πολύ το standard. Προφανώς μπορεί να πας και Y Combinator και να σηκώσεις 2 εκατομμύρια στα 20 και να δώσεις για 2 εκατομμύρια 10 αντί για 17. Αλλά εντάξει, με 400 εταιρείες δεν παίρνει personal attention πλέον. Νομίζω αυτά που έχουμε μπροστά μας και το πόσο έχουν προχωρήσει οι εταιρείες μας. Τώρα έχουμε αρκετές τρεις εταιρείες στη Marathon 1, οι οποίες έχουν βγει έξω παγανιά για μεγάλους γύρους. Ίσως να έχουμε και ένα exit ακόμα φέτος. Νομίζω ότι το Marathon 1 πραγματικά θα έχει ένα multiple που θα είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Okay. Γιατί και εμείς εδώ θα είμαστε από τους καλύτερους στον κόσμο. Μπράβο. Έτσι. Δεν θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Θεωρούμε. Θα δείξει η ιστορία, αν όντως ισχύει, ότι το να κάνουμε αυτό το bet, να πάμε σε ένα market το οποίο δεν είναι developed και να πάρουμε αυτό το ρίσκο και να βάλουμε πολύ προσωπική δουλειά, ότι μπορεί να έχει outside returns. Ανέφερε στο Y Combinator, το οποίο είναι από τα πιο γνωστά επενδυτικά στο που σχήματα και έχει, είναι λίγο πιο hands-on, δεν ξέρω, έχει μία λίγο... Λέω, δεν είναι καθόλου hands-on. Μία μαγαλωτική. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ δεν το... όχι, θα σου πω, εγώ δεν το... Δεν είναι ότι το υπολείπτομαι, αλλά έχει ένα όνομα. Έχει ένα street credit, δηλαδή. Ναι. Και να σε ρωτήσω πάνω σε τι πιστεύεις ότι έχει χτιστεί το όνομα το οποίο έχει. Νομίζω ότι έχει χτιστεί στο γεγονός ότι ήταν hands-on και στα cohorts που ήταν 20 εταιρείες στο cohort και είχε ένα Paul Graham και λοιπά και ήταν από πάνω σου και σε βοηθούσαν. Τώρα στα 300 άτομα, στα 300 εταιρείες στο ίδιο cohort και να έχει και εταιρείες full για τα αγωνιστικές στο ίδιο cohort, δεν ξέρω τι παίρνεις. Εντάξει, δεν έχει και. Παίρνεις ένα floor price, βασικά. Νομίζω το τελευταίο που έβγαλε πρέπει να ήταν το Stripe. Δεν υπάρχει κάποιο τεράστιο όνομα από τότε. Σίγουρα υπάρχει κάτι όχι τόσο καλό, γιατί είναι πιο νωρίς κιόλας. Οπότε έχουν και άλλα πράγματα, αλλά θέλουν τον χρόνο τους να φανούν ότι θα είναι Stripe. Αλλά με τόσο μεγάλο μπάτς δεν νομίζω ότι πλέον παίρνει αυτή την προσοχή. Άρα, αν έχει 400 εταιρείες και έχει και 2 χώρου το χρόνο, δηλαδή είναι 700 εταιρείες το χρόνο. Ναι. Και εγώ με 5.000 εταιρείες, δεν είναι τα βγάλω. Ναι, στην ουσία ο στόχος είναι ένα index fund για όλες τις νέες startups λίγο πολύ, τις καλές startups που δημιουργούνται. Οπότε είναι άλλο ένα index fund και άλλο να έχει 5 θέσεις. Τι είναι το index fund? Index fund είναι π.χ. να πάω στο χρηματιστήριο, υπάρχει ας πούμε τα ETFs. Okay. Vanguard κλπ. Η οποία σου λέει θα πάω να βάλω τις S&P 500, δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες, ή μπορεί να είναι
τεχνολογικές εταιρείες, cyber security εταιρείες, θα πάρω από όλες ένα ποσοστό weighted ανάλογα με το πόσο πιστεύω ότι έχουν περιθώριο ανάπτυξης. Οπότε εσύ αντί να παίρνεις προσωπικά, ξέρω εγώ, CrowdStrike security, παίρνεις το αντίστοιχο ETF cyber security που έχει μέσα 30 εταιρείες. Οπότε δεν το ρίσκο με τις εταιρείες. Προφανώς λιγότερα returns. Ναι, αλλά έχει λιγότερο ρίσκο. Οπότε αυτό είναι ένα index fund. Αυτό το κάνει το Y Combinator στο early early stage και το κάνει και η Tiger Global στο growth stage, το growth phase. Που πήγαινε ό,τι η Series C εταιρεία είχε πει και γραφεί με 100 εκατομμύρια. Okay. Σε δύο μέρες. Και... Ωραίο αυτό. Άμα σου πει σε ναι, ναι, ναι. Μετά. Όχι, και μπορώ να τα αστρογγυλοποιήσω. Θέλει να κάνω κάτι. Θέλει να κάνω κάτι. Από το χρόνο αρχίζω να ξαναβάζω 100 εκατομμύρια στην κάθε εταιρεία. Ήθελα να σα ρωτήσω επίση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν έχω financial ιδέα. Δηλαδή, πόσο χρόνο, 30. Ναι. Και δεν πειράζει το index funding. Ναι. Το οποίο δεν έχει περίμενε, περίμενε, να σου πω. Άμα με ρωτήσει σε σχέση με το χρηματιστήριο και τα ETFs, αυτά τα ξέρω. Απλώ δεν ήξερε το κόστο του χρηματιστήριου. Το index funding μπορεί να έχει το index που λέει ξέρω, η Standard Poor's ότι αυτέ είναι 500 μεγαλύτερε. Το index funding ναι, αυτά, okay, δεν ναι. κάνει το active να βρω τη 30 cyber security. Παίρνω το index που είναι το S&P και τι αγοράζω όλε. Okay, ναι, ναι, ναι. Έτσι, αλλά γενικά μα λείπει και η financial παιδεία. Καλά, αφού. Δηλαδή, και φαίνεται σε θέματα pricing, μισθολογικά ή στο να καταλαβαίνω ποιοι είναι οι επενδυτές στον κόσμο κλπ. Νομίζω... Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε λίγο-λίγο από κάτω, αλλά ιδανικά πρέπει να έρθει στα σχολεία. Νομίζω ότι αν πας και πετύχεις τον τυχαίο 30 Έλληνα αυτή τη στιγμή και τον ρωτήσεις πώς λειτουργούν τα επιτόκια, νομίζω ότι. Όχι, βασικά πράγματα. Ας πούμε, δεν υπάρχουν εξωτερικά πλάνα που να έχει κάποιο τυχαίο, έτσι. Mm. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν δύο καρκίνους στην Ελλάδα που λέγεται ο ΠΑΠ. Ναι. Στην αγωνία του πρώτου του κόσμου, τζόγο δηλαδή. Αντί να έχει μια fidelity και να σου λέει: OK, τα 300 ευρώ που ρίχνω στον πάπ στον τζόγο, τα βάζω σε ένα index fund κάθε χρόνο. Και όταν θα είμαι 65, θα είναι, ξέρω εγώ, 30.000, 40.000, 50. Έχουμε τον πάπ και τον παστράτο. Αυτό ο καρκίνο. Ο ένα σου τρώει τον ανάγκη και ο άλλο σου τρώει τα λεφτά. Και αυτέ οι προβεβλημένε εταιρείε με CSR τώρα, έτσι, Ερχόμαστε εδώ, σου λέμε τι ωραία που κάνουμε και εμεί νοιαζόμαστε για την Ελλάδα και τέτοια. Και είναι μαύρε τρύπε και καρκίνοι. Ναι. Αυτό πάντως με την οικονομική παιδεία το συζητούσαμε με τον ξάδερφό μου και λέγαμε ότι ξέρεις, πας ένα. Και στην ηλικία μας βασικά, και θα πεις ότι ξέρεις τι, αν αφήσεις τα λεφτά σου στην τράπεζα, δεδομένου πληθωρισμού, απλά χάνεις λεφτά. Τα 10 ευρώ που έχει σήμερα. Δεν υπάρχει τράπεζα, έτσι, τα είδαμε αυτά τα 15. Παράδειγμα. Έχεις, ρε παιδί μου, μια τράπεζα που αφήνεις 10 ευρώ και σου δίνει στο τέλος του χρόνου 1%, το οποίο ήδη δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι τεράστιο, νομίζω. Είναι τεράστιο, δηλαδή. Αυτά απλά είναι λεφτά που χάνεις. Πάμε κάτι άλλο. Developers, βλέπετε αυτό το show. Πόσοι από εσάς έχετε μετοχές από το Revolut της αγοράς, δηλαδή δεν σου λέω να πας να ανοίξεις κάποιο brokerage. Στο tool που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Twilio API χρησιμοποιείς. Ναι. Αγοράς το Twilio μετοχή. Twilio δεν έχω πάρει, όχι. Elastic χρησιμοποιείς. Ναι. Πήρες ποτέ μετοχή με Elastic. Όχι. Έχω πάρει άλλο. Εντάξει. Έχω άλλο. Δηλαδή κάποια στιγμή λες, αυτό το Twilio API είναι φανταστικό. Θα το χρησιμοποιώ. Και το χρόνο το χρησιμοποιείς πάλι. Και το παραχώρησε σου πιο πολύ και όλες τις εταιρείες στην οποία δουλεύεις, το Twilio account της έχει γίνει επί 3 φορές το ότι πληρώνεις. Ναι. Και παρόλο που είσαι αυτό το insight που δεν έχει ο ξαδερφός σου που δουλεύει σε εστιατόριο, δεν είσαι αγοράς Twilio επιτοχή. Mm. Αυτό είναι το insight μοναδικό που είχε εστίαση ότι τα developer tools όλα αυτά πήγαν πάρα πολύ κατά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Προφανώ το Elastic ήταν 18 billion αξία το Νοέμβρη, είναι 6,5-7 σήμερα. Αλλά έχει δει ότι αυτά τα πράγματα σ' αρέσουν. Ναι. Δεν ήξερε κάτι καλύτερο και ξέρει πολύ σε αυτά. Αυτό είναι αμέσως ένα investing advice, δηλαδή Apple. Αν πήρες Apple στο 12 πρώτη φορά και το 2022 δεν έχει αλλάξει ακόμα υπολογιστή, μάλλον έχουν εξπάρει και Apple αυτή. Εντάξει, είναι και από τις σίγουρες μετοχές. Είναι. Ναι. Είναι, αλλά ποιος την κράτησε το 12 μέχρι σήμερα που την πουλήσει ποτέ. Εγώ πάντως όχι. Αλλά αυτό είναι ένα καλό indication μερικές φορές ότι κάτι μάλλον πρέπει να το έχω στην άκρη. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί ρε παιδί μου, άμα πήγαινες και έπαιρνες, ξέρω εγώ, GitHub, όχι GitHub, GitLab, πριν από 3 μήνες, μάλλον... Ήταν πολύ ακριβό, έτσι. Αλλά έπρεπε να το φυλά στην άκρη, γιατί το GitLab είχε πάρει πριν λίγο καιρό στα 4,5 δις, μια εταιρεία που είναι σε 300 εκατομμύρια revenue και είχε 150 net dollar retention. Θα πει αυτό, ότι εσύ που έχεις αγοράσει GitLab και το μαγαζί εδώ πέρα, του χρόνου, χωρίς να πάει η GitLab να πουλήσει σε άλλους τρεις πελάτες, από σένα θα πάρει από πέρσι την 100, θα πάρει 150. Γιατί σου πούλησε και monitoring, σου πούλησε και τα τρία εργαλειάκια και τώρα πιο πολλά θα το χρησιμοποιούν. Οπότε μπορεί να κλείσει τις μηχανές, να μην πουλάει κανέναν και να μεγαλώνει. Και εσύ θα πεις, όσο εσύ λες, α, GitLab, τώρα δεν το έχουμε ξυλώσει ακόμα.
όσο το ξυλώνεις και μεγαλώνει η χρήση του, είναι μια εταιρεία που μάλλον κάνει κάτι καλά. Πάντως, ισχύει αυτό. Αλλά πολύ ακριβά. Ναι, ισχύει αυτό που λες με το ρίσκο. Τώρα, έχει... τώρα είναι ευκαιρίες. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ ακόμα, άμα εξαιρέσεις, είμαι σε δύο μεσή. Είμαι Apple και Harley Davidson. Τώρα. Όλα τα άλλα, μερικά παίζουν τσίμα-τσίμα. Κάποια που είχα βάλει Black Power. Τώρα Black Power, φίλε, γιατί δεν θα βάλω. Είναι. Πέτα, κάποιο παράθυρο. Ενέργεια υδρογόνου. Το έδωξε αυτό, αλλά. Οκ. Θα σου πω, θα χάσει. Αλλά πρέπει αυτά να είναι. Εγώ τι κάνω, παιδί μου, όταν παίζω. Δεν είναι personal finance. Εγώ καταρχάς σε σημαντικό βαθμό τζογάρω, δηλαδή πάω, πώς γίνεται, ο ίδιος προσωπικά δεν χρησιμοποιώ Revolut. Όταν είμαι με παρέα και όλα αυτά και θα πληρώσω εγώ για το φαγητό που θα έρθει, θα μου το στείλουν Revolut. Εγώ αυτά τα λεφτά τα παίρνω και τα βάλω stocks. Οπότε εμένα αυτό είναι το mode μου. Πρέπει να πάμε σε κανένα μεσαλέμι εστιατόριο μάλλον. Οπότε κάθομαι και κάθε φορά λέω, κάτσε να το πού να βάλω και είμαι σε μια φάση ψαξιματική ψιλοτζογαδόρη, να το πω έτσι, σε αυτό. Οπότε δεν είμαι πολύ στρατηγικός στο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι κάποια skills και κάποια αντανακλαστικά τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να χτίσω και ο καθένας πρέπει να έχει, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε μια παγκόσμια οικονομία. Δεν είσαι, ρε παιδί μου, Βόρεια Κορέα που. Όχι, δεν σε επηρεάζει τίποτα. Καταρρύει η τραπεζά σου, τι είναι καλύτερο να έχει. Θες κατάθεση μια τράπεζα που σου ασφαλίζει μέχρι ένα ποσό κάποια χρήματα, τα οποία βασικά χάνουν την αξία του. Ή να έχεις ένα κομμάτι της Apple και Google. Γενικά, γενικά θες distribution. Ναι. Οπότε είναι σημαντικό να έχεις ένα equity position και ειδικά σαν developers θα υπάρχουν ευκαιρίες. Κάποιος θα χρησιμοποιήσει Sneak τώρα, έτσι. Το Sneak σίγουρα είναι χρηματιστήριο. Το έχεις ακούσει εδώ, το έχεις δει, το χρησιμοποιήσει, έχει το μυαλό σου. Πάμε για τις σελόνες. Ναι. Έτσι. Και όπως είπες, γιατί κάνεις τον μπλε γράμμα. Γιατί εγώ θέλω να κάνω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τα χρήματα για να έχουν την ελευθερία. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα ξέρει, σου είναι το παιδί που γράφει κώδικα και σου λέει ο κάθε. Α μην προσπίσω έκφραση, κάτσε, κάνω εκείνο και φτιάξει το site και βάλει ένα ορτολόγιο κάτω στη δεξιά στη γωνία. Δεν σκεφτώ, είναι ασφαλικό. Πώς πρέπει να πει, άντε να μίσου, θα κάνω αυτό που πρέπει. Ναι. Αυτό που θέλει. Σημαντική ερώτηση. Έλεγε έναν γνωστό σου ότι γράφω κώδικα. Πώς έχουν ρωτήσει αν μπορεί να το κάνει φορμάτο. Εντάξει. Αυτό πάμε το λέμε. Αλλά εντάξει, πρέπει και εμείς να έχουμε έμπαθη με τον κόσμο. Δεν σου λέω να πει στον κάθε άσχετο επειδή σου είπε το αφεντικό σου, πήγαινε στη γυναίκα μου να σου φτιάξει τον υπολογιστή. Αλλά εντάξει, σαν ξαδέρφια σου ή στη γιαγιά σου, νομίζω καλό είναι να το κάνει. Ναι. Άρα εγώ σου λέω δεν μου άσχετο. Ναι. Ωρε φίλε, ευτυχώ που σε βρήκα. Μου έχει κολλήσει το Windows Ρόνα και δεν ξέρω τι να κάνω. Εμένα μου το έχουν πει έχει μείνει. Ξέρω πώ μπορεί να κάνω μπολ και τάλι σε τέμπι στο Word, ξέρω εγώ. Μαζί, ξέρω εγώ. Κάνε με κάτι. Τι λέγαμε. Έλα τώρα που δεν θυμάμαι κι εγώ. Ναι, μπράβο, είχαμε μείνει στα οικονομικά στοιχεία που λέγαμε τέλος πάντων για την οικονομική παιδεία την οποία δεν έχουμε σαν χώρα. Ναι, νομίζω λιγάκι καμιά φορά έτσι. Ένα πρόβλημα είναι ότι είναι και λίγο κακό και σου βγάζει λεφτά κάποιο. Ξέρω, πρέπει να είναι άσχημα που βγάζει λεφτά. Είναι κακό να βγάζει λεφτά. Ναι, εντάξει. Δεν μ' αρέσει το αμερικάνικο και το κυπριακό που σε ρωτάνε πόσα λεφτά βγάζει και τι κάνει. Δεν είναι ωραίο. Ούτε αυτό είναι ωραίο. Okay. Αλλά αν τα πηγαίνει καλά, πρέπει να χαίρεσαι γι' αυτό και να βοηθά και του άλλου όσο μπορεί. Έτσι δεν χρειάζεται να. Δεν το συζητάμε. Δεν σημαίνει ότι φορά ο Χόγκαν παπούτσια, ας πούμε, συνέχεια και το παίζω και βγάζω λεφτά. Κάθε άλλο. Απλά έχω λεφτά και κάνω αυτά που θέλω ή εκεί όταν βλέπω ότι δεν μ' αρέσει η κουλτούρα φεύγω ή μπορώ να έχω το χρόνο μου να πάρω time off και να επενδύσω. Το χρόνο μου στις γνώσεις μου σε αυτό που θέλω. Αυτό θα πει έχω λεφτά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που εμέσως ανέφερες που λες ρε παιδί μου ότι θέλω να μπορέσουν οι engineers, οι founders Έλληνες να βάλουν λεφτά και να έχουν την ελευθερία που θέλουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, η ελευθερία, καλώς κακώς, η κοινωνία σήμερα δεν μπορείς να έχεις απεριόριστη ελευθερία και χρήματα. Όσο μεγάλο ο πληθωρισμός, ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε, εμένα μου αρέσει αυτό. Εγώ θέλω να σχολιάσω λοιπόν κάτι που συζητούσαμε όσο κάναμε ένα πολύ γρήγορο cut. Που λες το τι μπορεί να προσφέρει στο urban landscape της Αθήνας. Γενικά, τι πιστεύεις γι' αυτό, πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό. Και οκ, ξεκίνησε από κάπου συζήτηση. Ναι, δεν είμαι real estate investor και έχω τελείως, ας πούμε, μια ναΐβα άποψη. Αλλά νομίζω αρχικά ότι έχουμε, ας πούμε σαν developer, έτσι. Mm-hmm. Έχεις πάρα πολύ underutilized χώρο. Που είναι prime real estate, είναι στο κέντρο της πόλης και είναι όλα underutilized. Προφανώς, όπως τα αυτά που βλέπουμε εδώ, που εντάξει,
υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, δεν υπάρχουν κεφάλαια, δεν είμαστε Λονδίνο που έρχονται κεφάλαια από όλο τον κόσμο και δεν έχει μείνει τετραγωνικό εκατοστό χωρίς να έχει αναπτυχθεί. Ρώσικα κεφάλαια, π.χ. κλπ. Παλιά. Και εμείς και σχετικά θα έχει χώρο. Αλλά θα ήταν ωραίο να υπήρχε ένα approach που μπορούσε να λύσει ίσως satellite imagery και είχε και μια YC εταιρεία κάποτε που να σου πει, ξέρεις, τι χρησιμοποιείτε, τι πιο κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο, π.χ. δεν μπορούσε να κάνει και ένα sensor fusion με utility data. Υπάρχει χρηματοδότηση εδώ πέρα ή όχι. Και να μπορεί να φτιάξει ένα χάρτη που να λες εκεί και εκεί και εκεί υπάρχει κενό χώρο στην όψη, είναι εγκαταλελειμμένα κτίρια, δεν λειτουργούν τίποτα κλπ. Μετά εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να είσαι στην Σιγκαπούρη και να έχει ένα πολυτρεχικό καθεστώ και να πει ότι για 10 χρόνια δεν χρησιμοποιείται, πέφτει. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει και πολιτική βούληση αυτό για αυτό. Εμεί είμαστε ότι για 30 χρόνια έχει μείνει, δεν πέφτει με τίποτα. Ναι, νομίζω ότι ποντίκια α πούμε και να είναι αστεία μόλυνση και δεν ξέρω εγώ τι, ή προφανώ να βλέπει ότι οι άνθρωποι στη γειτονιά δεν έχουν πουθενά να πάνε από τόσο πανελικό αέρα και θα μπορούσαν απλά να το ρίξει και να έχει μέσα ξέρω εγώ, δύο κυπαρίσια και λεβάντε. Αλλά νομίζω ότι θα χρειαζόταν, ξέρει, ένα project είναι, ξέρει, το να κάνω όλο το ML και να σου πω εδώ και εδώ. Είναι άδεια, δεν χρησιμοποιούνται, θα μπορούσαμε π.χ. να γίνουν κάτι. Και ένα άλλο σκέλος προφανώς που είναι κυρίως πολιτική βούληση να πει ότι υπάρχει ένα νέο πλάνο για, για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Καλά, δεν χρειάζεται ένα μέλημο. Εντάξει, ξέρεις ποιος μένει που, για παράδειγμα στο Βέλγιο, ξέρω ότι ένα σπίτι, άπαξ και δεν μένει κάποιος ή δεν είναι σε νίκη. Ναι, αλλά ναι, μπορείς να πεις π.χ. ότι από utility data ίσως να έχει αυτά τα δεδομένα. Ναι. Αλλά είναι άλλο θέμα πόσο μεγάλο είναι ο χώρος. Πόσο φαρδιά είναι τα πεζοδρόμια, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα, ας πούμε, μου λένε ότι αν έχει αλλάξει η Ελλάδα. Και λέω ότι η Ελλάδα θα αλλάξει μόνο όταν θα έχουν πεζοδρόμια. Μέχρι τότε. Οπότε προφανώς με ένα ωραίο προτζεκτάκι email θα μπορούσε να βρει πάρα το πεζοδρομίο, ποια είναι walkable, ποια έχουν μια κολόνα στη μέση. Θα μπορούσαν να γίνουν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Κοίτα, λογικά και με ένα email, φαντάζομαι με. Και οι πέτυχε και κάνουν φωτογραφία να κάνει ένα merge αυτών των πραγμάτων και να δει διαφορέ θερμοκρασία. Φαντάζομαι ότι το χειμώνα θα είναι πιο κρύα, το καλοκαίρι θα μπορούσε να είναι ένα ρεκτορικό. Όποιο ενδιαφέρεται, εγώ θα ήμουν διαθυμένο να δώσω και μια μικρή υποτροφία γι' αυτό. Ορίστε. Open question. Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο εξηγούσε γιατί στην Ολλανδία είναι τόσο λειτουργικά τα πεζοδρόμια. Γιατί και εγώ σκεφτόμουν μερικέ φορέ, παιδί μου. Ναι, έχουμε πεζοδρόμια στην Ελλάδα, αλλά δεν τρελαίνομαι είτε να βγω για ένα περπάτημα είτε για ένα ποδήλατο, ακόμα και στους ποδηλατόδρομους. Και λέγεται το εξής στην Ολλανδία, στον υπόλοιπο κόσμο, τι γίνεται, εντάξει στην Ελλάδα πολύ παραπάνω, τα πεζοδρόμια διακόπτονται από δρόμο. Οπότε εξής πρέπει να περάσει τον δρόμο για να πας στο απέναντι πεζοδρόμιο. Στο Άμστερνταμ είναι το αντίστροφο. Ο δρόμος διακόπτεται από πεζοδρόμια, δηλαδή είναι συνεχόμενο το πεζοδρόμιο και έχει ένα σαμαράκι που είναι ο δρόμος και έτσι αναγκαστικά από. Λόγω UX, επειδή έχει το σαμαράκι, ναι, εσύ σταματάς για να αφήσει τον πεζό να περάσει. Δηλαδή, έχει προβλήματα αυτό το legacy στα πάντα που γίνανε κάπως βιαστικά λόγω πολέμου κλπ. Ή το culture, που κανείς δεν έχει ownership στη ζωή του για τίποτα. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο technical depth. Αυτό το θέμα το ownership υπάρχει. Technical depth παντού. Και μετά, ίσως και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δει μια καλύτερη προσλαμβάνωση. Ένα πολύ απλό θέμα που βλέπει στο Λονδίνο, π.χ. υπάρχει το δέντρο στο πεζοδρόμιο και έχει από πάνω μια σφάρα. Οπότε ξέρει ένα καρότσι που σπρώχνει. Η μία ρόδα θα είναι στη σφαίρα και άλλο στο πεζοδρόμιο. Θα περνά. Είναι εδώ, μπαπ, μπαίνει με στη λακκούβα και σταματάνε όλα. Και κανεί δεν έχει πει μήπως αυτό είναι μια λύση. Δεν σκεφτόμαστε λύσει. Ναι. Και αυτοί που είναι task με κάτι και βλέπουν το πρόβλημα, σκέφτονται τώρα πρέπει να πάω να το συζητήσω και να γίνει η συνέλευση και μετά να συζητάμε για τον εμφύλιο πόλεμο ή αν αυτό είναι αρκετά πατριωτικό ή αρκετά αριστερό. Και γίνεται ένα μήλο και δεν γίνεται τίποτα. Και κάποιο θέλει να πάει για μια αστυνομία κλπ. Και λείπει πάρα πολύ αυτό ότι κάποιο εκεί είναι πρόβλημα, πρέπει αύριο να υπάρχει λύση. Αυτό μας λείπει πάρα πολύ σαν κουλτούρα και νομίζω ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ownership τη ζωή τους να πούνε κάτι να σκεφτώ τα τρία βήματα που πρέπει να κάνω. Είτε γιατί στα λένε οι γονείς σου, είτε γιατί οι γονείς σου δεν σε αφήνουν λύσεις μόνο στα προβλήματά σου. Και νομίζω ότι πάει πολύ πίσω στο πώς μεγαλώνουμε για αυτή ας πούμε, την ελληνική μιζέρια. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε τόσο πίσω για να καταλάβουμε τι μας φέρει. Οπότε, πώς δεν θέλει ερώτηση που την έκανα πάρει στο ενδιάμεσο, πώς θέλει αυτή η Ελλήνη, δηλαδή. Κοίταξε τώρα, όσο ζεις στην Ελλάδα, εντάξει, προφανώς θα είσαι exposed σε όλη αυτή την κουλτούρα που άλλες φορές μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Έχει τα καλά, ότι έχεις το κοινωνικό σου δίκτυο, είσαι μεγάλο στην Ελλάδα. Δεν συζητάμε. Κυτρίζει για κάποιο λόγο είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή... Νομίζω ο καθένας μπορεί μέσω από τη δουλειά του, τουλάχιστον εμείς, μιλώντας μόνο για εμάς, τη δικιά μας φούσκα που είναι εύκολα τα πράγματα, να ξεφύγουμε από αυτή, να μην έχουμε συμπεριφορές τέτοιες Ελληνίλα στον εργασιακό μας χώρο όσο μπορούμε, γιατί μπορούμε να δουλέψουμε και remotely, μια άλλη εταιρεία. Και να μάθουμε τα πράγματα από εκεί και μετά να τα μεταφέρουμε κι άλλο. Έτσι. Mm-hmm.
Οπότε νομίζω, ξέρεις, είναι έτσι πιο καλβινιστικό, η δουλειά απελευθερώνει. Οπότε έχουμε, εγώ δούλευα remote το 8. Okay. Έτσι. Δεν θα λέω ότι είμαι καλός manager στην εταιρεία μου, super manager κλπ. Είμαι πολύ του laissez-faire, ας πούμε, ποιος έτσι είναι τα πράγματα, όποιος μπορεί, ποιος του αρέσει. Δεν θα κάτσω να κάνω actively manage. Αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει κάτι, πώς δουλεύει κάτι, θα κάτσω σε ορεστές. Αλλά από μόνος μου θα κάτσω να λύσω το πρόβλημα τον άλλο, σε καμία περίπτωση. Ναι, είμαι κακός manager σίγουρα, γιατί και εγώ δεν έχω μεγαλώσει με το παράδειγμα του captain, του football captain. Έχω μεγαλώσει, είσαι καλός μαθητής και το μαθητό σου είναι κάπως έτσι, ναι. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η επαφή με το ίντερνετ και το να δεις άλλους οργανισμούς και πώς δουλεύουν κάποια πράγματα που θαυμάζεις και να προσπαθείς να φτάσεις σε αυτά που θαυμάζεις, νομίζω ότι σου βγάζουν ένα παράθυρο. Δηλαδή, όπως λέει ο Μπαλάτζη Στρινιβασάν, που ήταν ένας τύπος που είχε φτιάξει μια genomics εταιρεία μετά στο λιγότερο με κρυπτο, ήταν σε ίδιος Coinbase. Πάντα από την Σεντρίζον Χορόβιτς και έχει πολύ ενδιαφέροντα podcast ειδικά γύρω από geopolitics το τελευταίο καιρό. Okay. Λέει ότι υπάρχει φυγή των, η μετανάστευση των μυαλών στο cloud. Και όσοι ασχολούμαστε με startups, ας πούμε, ειδικά από τις αρχές του 10, αυτό κάναμε. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ούτε funds, ούτε τίποτα. Και απλά διαβάζαμε ίσως Reddit, Hacker News, Stack Overflow και θέλαμε να γίνουμε κάτι σαν γι' αυτό. Και απλά βρίσκαμε χρήστες και feedback μέσα από εκεί, μέσα από το ίντερνετ. Νομίζω όσο πιο πολλά μυαλά φεύγουν στο ίντερνετ, εντάξει, ήταν ωραίο να γυρνάμε και ποιοι να νοιαζόμαστε για την τρύπα στο πεζοδρόμιο, παρά απλά μόνο ίντερνετ και κρύπτο και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά νομίζω είναι μια φυγή, ας πούμε, που μετά δεν εξαρτιέσαι π.χ. από την μιζέρια. Έτσι. Εντάξει, είναι ένα πρώτο βήμα. Νομίζω ότι μόλις καλυφθούν κάποιες ανάγκες και λυθούν κάποια ερωτήματα, μετά αρχίζεις και παρατηρείς και άλλα στα οποία λες. Δεν είμαι σίγουρος. Πολλοί κόσμοι και πολλοί technical ανθρώποι μένουν απλά στο technical bubble. Και δεν ξέρω, εγώ δηλαδή πολλές φορές, επειδή ξέρεις, κάνουμε πολλά στα Greek Tech Meetups παγκοσμίως κλπ. Μερικές φορές, ναι, μπαίνουν σε μια τρύπα, μια πολύ μεγάλη άνεση που ξέρεις, okay, σε παγιδεύει, είναι λίγο Matrix. Είναι τελείως άνετα παίρνεις τον Blue Pill. Πολύ άνετα. Δεν είναι παράδειγμα όμως, δηλαδή ο άλλος. Όχι, είναι επιλογή, έτσι. Και γιατί αυτοί που μείναν στο Matrix. Εντάξει, δηλαδή, αρκεί να είναι Matrix είμαστε. Αρκεί να είναι επιλογή όμως, ρε παιδί μου, okay, δηλαδή να είσαι λίγο συνειδητοποιημένος. Τώρα τι είναι επιλογή. Όχι, ρε παιδί, να έχεις μια συνείδηση. Μιμάμαι εκεί. Όχι, να έχεις μια συνείδηση. Οκ. Να έχεις μια συνείδηση ότι εγώ επιλέγω να μείνω στη φούσκα μου. Να πάμε εκεί, βέβαια. Δεν άφηγα από εδώ μετά. Φανταστικό βιβλίο, Being You. Being You. Να είναι, ας πούμε, έτσι, το τελευταίο αμπαλάς του τι είναι συνείδηση και τι είμαστε στην ουσία. Θα βάλουμε συνείδηση σε ρομπότ. Ο τύπος λέει πως όχι, ότι αν δεν είσαι ένας έμβιος οργανισμός, δεν μπορείς να έχεις συνείδηση όπως την κάνουμε εμείς τουλάχιστον. Και τι είναι έμβιος οργανισμός? Έμβιος οργανισμός είναι κάτι που έχει ένα σώμα το οποίο είναι εφθαρτό, okay, και αυτό το σώμα προσπαθεί να φτιάξει ένα προγνωστικό μοντέλο του γύρω-γύρω κόσμου και έναν εαυτό, τον οποίο πρέπει στην ουσία να συντηρήσει στη ζωή. Οπότε συνέχεια κάνει prediction στο περιβάλλον του, πώς θα τοποθετηθεί εκεί, μέσα από το sensory input που έχει, δηλαδή τα αισθητικά του. Τις αισθητηριακές του και από τις αναμνήσεις του. Okay. Και συνέχεια προσπαθεί, τι κάνει στην ουσία, πληρώνει πάρα πολύ σε μεταβολισμό αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να κάνει προγνώσεις συνέχεια και με στο σκοπό να επιβιώσει, okay, και να αναπαραχθεί. Άρα δεν θα φτάσουν ποτέ σε Blade Runner επίπεδο που δεν θα ξέρεις αυτός που είσαι απέναντί σου τι είναι. Κοίταξε, είναι αυτό που λένε σαν φιλοσοφικό ζόμπι. Δηλαδή, θα πει φιλοσοφικό ζόμπι, γιατί κάτι μοιάζει με άνθρωπο, μοιάζει να είναι ενσυνείδητο και να παίρνει αποφάσεις βάσει συνείδησή του, αλλά δεν είναι. Okay. Αλλά αν όντως μοιάζει και όντως κάνει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι ασυνείδητο. Έτσι, δηλαδή, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μίμη και έναν άνθρωπο. Δηλαδή, έτσι, GPT-3 κείμενο το έχει γράψει άνθρωπο, το έχει γράψει μηχανή. Ποιο ξέρει. Ναι. Δηλαδή, πλέον είναι πολύ δύσκολο να πει, α πούμε. Έτσι. Και η συνείδηση, δηλαδή θεωρητικά και ο άνθρωπος θα μπορούσε να είναι ένας αλγόριθμος, δηλαδή το πώς δρά, απλά είναι τόσο σύμπτωση που να μπορεί να. Η συνείδηση, όπως το ορίζουν εκεί, είναι ότι έχει πληροφορία η οποία είναι, λέγεται Integrated Information Theory. Okay. Ότι έχει αρκετή πληροφορία για το ότι είναι κάτι, δηλαδή τι αλλάζει. Και Integrated είναι ότι έχει μια σύνθεση από πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όπως καθόμαστε τώρα εμείς, ακούω, σε βλέπω, έχω το κομμάτι του μυαλού, του εγκεφάλου, το οποίο διαβάζει το πρόσωπο, emotion, το οποίο ίσως έχω χάσει πολλά παιδάκια λόγω μάσκες και λοιπά τα τελευταία μερικά χρόνια. Και με βάση τις αναμνήσεις μου, όλο αυτό δημιουργεί μια μοναδική, ας πούμε, παρατήρηση και συνειδητότητα στις στιγμές που βρισκόμαστε τώρα εδώ. Τώρα, κατά πόσο μηχανή, ποιες αναμνήσεις θα ανασύρω όταν μιλάμε, ξέρεις, και γιατί.
Και ποιος είναι ο στόχος σου, ξέρεις, ο στόχος είναι να πάσα στιγμή π.χ. εδώ πέρα να πετύχω ένα στόχο. Αυτός είναι ο στόχος της συνείδησης, να πετύχει ο στόχος που είναι κυρίως η επιβίωση. Αν η μηχανή δεν χρειάζεται, ας πούμε, να επιβιώνει με την παρατήρησή της, γιατί εσύ, σαν άνθρωπος από τη σαβάνα, πρέπει να πάσα στιγμή να κοιτάς πίσω σου από την τίγρη. Για να σε φάει, ας πούμε, έτσι, ή αν έναν ανανά που είναι όριμος, να τον φάσει να πάει θερμίδες. Μια μηχανή που δεν έχει τέτοια constraints, ποιος θα έχει την ίδια συνείδηση. Οπότε, ναι, γενικά θα το, αν φτιάξουμε πραγματική συνείδηση, είναι ένα open-ended και φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο δεν ξέρω αν θα απαντήσουμε ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει αν κάπου αποκέρδευε αυτό. Δηλαδή, η συνείδηση, αν θα μπορούσε ρε παιδί μου να πάρει έναν άλλο έμβιο οργανισμό και να τον κάνει deprogram ώστε να έχει μια συνείδηση με κάποιον άλλον. Θεωρητικά φτιάξει όλο ακριβώς το ίδιο structure στον εγκέφαλο. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό το πάλι άλλο φιλοσοφικό έτσι, παράδοξο. Έχει teleportation σε σκανάρο, αλλά πρέπει να καταστρέψει εσένα και ταυτόχρονα σε πάω στον έξι και να φτιάχνω από την αρχή. Νομίζω είναι αντίστοιχο με το παράδοξο του Θησέα που λέει ότι ρε, ναι, έχει το καράβι. Και αρχίζει ένα-ένα και αλλάζει. Αλλάζει πρώτα τα πανιά, μετά το κατάλληλο. Ναι, ναι, και τελείως αλλάξει όλο. Είναι το ίδιο. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα της συνείδησης. Είναι μεγάλη μαύρη τρύπα και ναι, καθορίζει το τι είμαστε. Αν το σκεφτείς, στις τέλος της ημέρας υπάρχουν. Μπορεί να ξεκινήσει από το πιο απλά ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία ελέγχουν τη διάθεσή σου. Δηλαδή, μπορεί να έχει κατάθλιψη και να σε βοηθάνε στο να είσαι πιο OK. Μπορεί να πονάς. Ναι, το αλκοόλ. Το αλκοόλ έχει αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας. Έχουν γίνει γάμοι, έχουν γίνει φόνοι. Είναι ένα μόριο που αλλάζει την πνευματική μας κατάσταση και μετά αυτό αλλάζει και τον κόσμο στα άτομα γύρω μας που ζούμε, έτσι. Άρα γιατί να μπορείς αυτό να το κάνεις και πιο. Δηλαδή τώρα αυτά είναι λίγο ρε παιδί μου area of effect, ξέρω εγώ, αυτό που βάραγες γύρω γύρω, ξέρεις τώρα. Ξέρεις, δηλαδή πιο έχουμε αλγορίθμους, έτσι, κάθε ιδέα που έχουμε κλπ. Υπάρχει ένα φανταστικό τύπο που μου αρέσει πάρα πολύ, λέγεται Ben Hunt. Αυτό είναι hedge fund manager και γράφει ένα site που λέγεται The Epsilon Theory. Okay. Και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι στην ουσία έχει το μικρόκοσμο και το μακρόκοσμο. Ο μικρόκοσμο είναι τα E, έτσι. Είναι κάποιοι που στην ουσία είναι, πώς είναι ένας DNA ιός, είναι ένα μήνυμα. Το οποίο μπαίνει στο προφανώς να χρησιμοποιήσει τα κυτταρά σου να παραχθεί και στην ουσία μεταφέρει μηνύματα που έχει και στο αμυντικό μα σύστημα, στα λευκά μα φέρει και του λέει, άμα μάτσε να τα διαβάζει. Θα με χτυπάς κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Και μετά, αντίστοιχο μήνυμα που μπαίνει μέσα σου και να παράγεται, είναι μια ιδέα. Μια θύγηση. Mm-hmm. Και αυτή αλλάζει το structure του κεφάλου σου, δημιουργεί νέες συνάψεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι το matrix. Αυτό είναι το narrative. Όλες αυτές τις ιδέες, δηλαδή, ξέρεις, κάποτε, ξέρω εγώ, προφανώς ήταν σε πιο νέος και εγώ έκανα, ξέρεις, ήξερα θρησκεία, ας πούμε, τι βλακίες είναι αυτά, παραμύθια και τέτοια. Αυτό μεγαλώσει, όπως βλέπεις, όλα είναι παραμύθια. Όλα. Ναι. Υπάρχουν εταιρείες, startups με τρομερό για τον κόσμο κλπ. Γιατί? Fuck, τίποτα, δεν έχει. Γιατί το πιστεύουμε. Και γιατί το έχουμε δώσει και ένα value. Και στο value, αν θα έχεις αρκετές αμαρτίες ή όχι, το value θα αξίζει με το χέρι σου. Ή το ξέρεις. Χρήμα. Τι είναι αυτό? Α, το δέχονται και οι άλλοι. Άρα αυτό το δέχονται, αξίζει. Αν αύριο δεν το δέχεσαι, δεν αξίζει. Όλα αυτά είναι αφηγήσεις. Όλα αυτά είναι αναρτήσεις που αλλάζουν όμως και το structure του κεφάλου σου. Mm-hmm. Έτσι. Και με τη δικιά του ζωή. Και να παράγονται με τον δικό του τρόπο και προφανώς έχουμε και ένα life cycle συγκεκριμένα κάποιες ιδέες. Υπάρχουν, παράγονται πάρα πολύ στον πληθυσμό, κάποια στιγμή ήρθε το τέλος τους και πεθαίνουν. Αλλά όσο γίνεται αυτό, έχει αλλάξει το structure του κεφάλου μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, στις εταιρείες που λέγαμε, σε startups, να μπορείς να φτιάξεις ένα narrative για κάτι. Και για την εταιρεία σου, σαν employer, γιατί έχεις συνέστηση σε εμάς. Γιατί αξίζει, είναι ένα παραμύθι. Δηλαδή είναι equal να φτιάξει τεχνολογία, αλλά είναι και άλλο σημαντικό να φτιάξει το παραμύθι. Ποια είναι η διαφορά στο storytelling που κάνει ένα Έλληνας με έναν Αμερικάνο επιχειρηματία. Ο Αμερικάνος το γύρωσε, το γύρωσε. Ναι. Ο Αμερικάνος, εντάξει, το υπερβάλλει και χρησιμοποιεί πολύ πιο ωραίες λέξεις και είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το αφήγημά του. Το να φτιάξεις, π.χ. ένα deck το οποίο έχει τρία slides και είναι ξεκάθαρο και λέει, αυτό είναι. Αυτή η απλότητα να έχει τρεις. Έχει πιάσει με ένα, πώς το πούμε, ένα βίτσιο φέτος, το τελευταίο 12 μήνες και διαβάζω τα K10 reports που κάνουν οι εταιρείες στο Nasdaq. Mm-hmm. Είναι παρουσίες που κάνουν στους πενητές τους κάθε τρίμηνο λίγο πολύ, που λέει το story τους και τα οικονομικά τους. Και μπορείς και εγώ να πάρετε παράδειγμα της Confluent, να το διαβάσετε. Και βλέπετε το απλό deck, έχει πολύ λίγο κείμενο. Και μπορείς να πάρεις ίσως ένα deck που γράφουν οι φίλοι σου δεξιά-αριστερά, και σου δείκαν η εταιρεία σου, και βλέπεις εκεί παρουσιάσεις κείμενα, bullets, έτσι. Και παίρνεις τη Confluent, μια εταιρεία που την ξέρετε μάλλον, έτσι έχει φτιάξει το Kafka. Αξίζει το 12 δις, ή μπορεί να είναι 8 σήμερα μάλλον. και βλέπεις ένα slide με 15 λέξεις και λες, α, αυτό κάνει. Έχει σχέση η γλώσσα? Όχι. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά.
Τώρα νομίζω πως και μετά, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, σκέφτεσαι στα αγγλικά. Δεν τα σκέφτεσαι κάπως άλλο. Άρα δεν θεωρείς ότι μπορεί το πλεονέκτημα να είναι η γλώσσα, ας πούμε, στον άλλον. Όχι, δεν είναι η γλώσσα. Είναι ότι από μικρό σου λέει στο σχολείο θα κάνεις αυτό το project και θα πρέπει να σταθείς σε όλους και να το υποστηρίξεις. Ρητορική τύπου, έτσι. Είναι ότι πρέπει να είσαι visual. Δεν μπορεί να διαβάζεις 30 κείμενα, κανείς δεν ασχολείται να διαβάσεις. Θέλει να δεις ένα πολύ καλό διάγραμμα. Πρέπει να έχεις aesthetics επίσης, branding. Γιατί είσαι αυτά τα χρόνια, είσαι αυτό το λόγο. Τι είναι αυτή η μαλακία που έχει στείλει εδώ πέρα, που δεν φαίνεται καν. Να ξέρεις, είσαι ένα πολύ καλό προϊόν, στην αρχή όλα αυτά συγχωρούνται. Αλλά σου περνάει καιρό, πρέπει να τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Και το λόγο σου και τα χρώματά σου και όλα αυτά. Πάντως, πριν μπει. Ναι. Απλά να συμπληρώσω αυτό, γιατί μου είχε κάνει φανταστική εντύπωση. Εμείς λόγω εταιρεία, λόγω meetups από εδώ εκεί, για κάποιο λόγο κάναμε πολλές παρουσιάσεις. Οπότε από ένα σημείο και μετά δεν είναι πιο εύκολο αυτό σχέση με το. Την αρχή, δηλαδή βλέπω παλιότερα βίντεο τα οποία ξέρεις, έχει πλάκα γίνομαι ντομάτα και τέτοιες ιστορίες. Και είχαμε ένα μάθημα όταν ακόμα ψιλοπροσπαθούσαμε να πηγαίνουμε στη σχολή, το οποίο έπρεπε να κάνουμε μια παρουσίαση. Υπήρχαν λοιπόν 10 άτομα τα οποία ήμασταν παρέα. Ποιο μάθημα? Δεν θυμάμαι καν πώς λεγόταν, αλλά θυμάμαι τη φάση. Και ενώ ήδη είχαν διαβάσει, είχαν προσπαθήσει, η παρουσίαση ήταν μέτρια, ρε παιδί μου. Και εμένα μου ήταν τόσο εύκολο. Και απλά πάμε μισή ώρα πριν, ξέρω, στο κυλικείο σχολείο. Που ήταν το κλασικό, επειδή με την point. Και κάνω μια παρουσίαση, η οποία. Πέντε μαλακίες είπα. Δεν... Ήταν καινή, ρε παιδί μου, αλλά. Ήταν πιο. Έβγαζε νόημα, ρε παιδί μου. Αυτό έχει σημασία. Αν το μήνυμα δεν μπορεί να περάσει στον εγκέφαλό σου και να αποτυπωθεί και να αλλάξει τη σύνδεση κάποιων νευρώνων, δεν έχει κάνει τίποτα. Εμείς πηγαίνουμε πάρα πολύ εδώ πέρα σε θεωρητικά κατασκευάσματα, είτε αυτά είναι στην τεχνολογία και στα προϊόντα. Είτε στα πολιτικά, ας πούμε, που είναι όλα θεωρίες μακρηγορίες και τίποτα δεν μένει και δεν αλλάζει το στράτο και το κεφάλαιο. Έχει ουσία ακριβώς. Έχει ουσία, μπορεί να έχει, αλλά αν δεν μπορεί να το μεταδώσει και να μείνει, δεν έγινε απολύτως τίποτα, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Αντίθετα, εγώ είχα έναν καθηγητή, Γιώργος Πολύζος, σαν Diego, καλύτερος καθηγητής που είχαμε, και το πιο δύσκολο μάθημα, πολύ μέσα, πρέπει να φτιάξουμε μια πολυμιστική εφαρμογή. Και λέει ότι θα παρουσιάσει το όμως και πρέπει να έχει consistent branding και το UI της εφαρμογής και το PowerPoint. Okay. Να μου το δείξετε. Άμα δεν μου κάνει την παρουσίαση αυτή. Μηδέν. Τον διώξανε. Όχι, ακόμα και είναι. Α, και δεν ξέρω, νομίζω ότι θεωρώ αιώνια ευγνωμοσύνη από όταν το έκανα αυτό και κατάλαβα ότι. Γράψαν το παιδί που κάνει μαζί την εργασία, ο Βασίλης Κιμερλής, μου φαίνεται και εδώ πέρα, είναι από του top security experts στον κόσμο. Είχαμε σχεστεί στον προγραμματισμό, αλλά άμα δεν γινόταν και το PowerPoint σωστά, δεν θα πέραμε τίποτα. Έχει. Και σου λέω, οι άλλοι είχαν ασχοληθεί, είχαν κάνει δουλειά, παιδί μου, αλλά δεν μπορούσαν να εκφράσουν. Έχει σημασία, αν δεν μπορεί να εκφράσει. Με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει να κάνεις και αυτό έχει σημασία να διαβάζουμε πέρα από τη, δεν ξέρω, το Hacker News και ό,τι άλλο υπάρχει στο GitHub και λίγα πράγματα, π.χ. ένα πολύ καλό βιβλίο How to Think Fast and Slow. Okay. Πάρα πολύ καλό βιβλίο, θα καταλάβεις πώς λειτουργεί λίγο ξέρεις, ο εγκέφαλος και η μνήμη μας και η προσοχή μας. Αυτά μέσα στα βιβλία είναι αυτά που δεν διδασκόμαστε στο σχολείο. Αυτά που όμως έχουν σημασία για τη ζωή σου για πάντα, έτσι. Μα τι σημασία έχει η ζωή, αν μου πει το πανεπιστήμιο, γίνει γιατρό. Ναι, είναι μια ελεύθερη λίστα από βιβλία που κάποιος αποφάσισε κάπου ότι έχουν σημασία. Αλλά ένα τέτοιο βιβλίο για τη μνήμη ή για τον ξέρω, ψυχικό μας κόσμο είναι πολύ πιο σημαντικά και δυστυχώς δεν τα διδασκόμαστε ποτέ αυτά. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι θυμάμαι, είχαμε γνωρίσει έναν τυπά στο Σαν Φρανσίσκο όταν είχαμε έρθει, ο οποίος δούλευε σε ένα developer tool, λεγόταν Aptana. Αυτό το λέω. Ήταν ένα, ναι. Το χρησιμοποιούσε κιόλας. Και μετά έπαιζε μπάλα στην Adobe αυτός. Και είχαμε βγει εκεί σε ένα Greek party στο Σαν Φρανσίσκο και θυμάμαι να μου λέει ο τύπος ότι κοίταξε εγώ λέει όταν ήρθα στην Αμερική το βιογραφικό μου ήταν οι βασιλίδες. Αυτό το πήγα στην Adobe είναι μία. Ναι, απλά δεν σαν Adobe. Ναι, και ότι επειδή μου γενικά όμως ξέρεις τη συνειδητοποίηση αυτός δεν το έλεγε ξέρεις με το πόσο σημαντική είναι Adobe. Δηλαδή κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι δεν είναι όλα σημαντικά. Δηλαδή ότι ξέρεις ότι κάποιος δεν τον νοιάζουν τα 10 workshops που έκανες. Το νοιάζει η τελευταία εμπειρία. Ναι. Αυτό. Μου το έπαιξε αυτό το. Το context. Ναι, το context. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Μπράβο, ότι τώρα κοιτάζουμε να πάρουμε ένα developer στην εταιρεία και αυτό το οποίο έχουμε πολύ στο μυαλό είναι το ότι δεν είναι ο κώδικας που θα γράψεις μόνο. Είναι το. Με τι μεράκι το γράψει για να καταλάβει ο επόμενος που θα το πιάσει τι είναι. Τι documentation θα γράψει για να καταλάβει ο άλλος γιατί το φτιάχνει αυτό το οποίο το φτιάχνει. Δηλαδή, ακόμα και σε πιο hardcore επίπεδο που δεν έχει επαφή με πελάτες και όλα αυτά, πρέπει, νομίζω, μας λείπει λίγο να βλέπουμε τη δουλειά μας σαν προϊόν. Το οποίο απευθύνεται σε κάποιον. Ναι, και σαν process, έτσι. Δηλαδή, ναι. Λες, έχω ένα deadline. Οκ, μάλλον πρέπει να κάνω και compromise, δεν ξέρω, στο στυλ μου. Στο refactoring. Γιατί με πρέπει να τελειώσει τότε.
Αλλά δεν είχε πάρα πολύ ένταση, ξέρεις, α, είναι τέχνη και γράψανε, όπως είπαμε πριν, στο τάδε blog post ότι έτσι πρέπει να το γράφουμε. Αυτό είναι γύρω. Μα δεν είναι, σαν επιχειρηματίας, οφείλω το προϊόν μου να φροντίσω να έχει, να είναι ξεκάθαρο. Σαν προγραμματιστής, οφείλω ο κώδικας μου να στέκεται σαν προϊόν. Είναι όλα προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε άλλους ανθρώπους στο τέλος της ημέρας. Αν απευθύνονται όμως σε μηχανές, ξέρω, χυστήκαμε. Ξέρω, δεν θα μου κάνω καν for loop. Θα γράφω όλα έτσι. Φάξενε. Ναι, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά κάπου απευθύνονται όλα. Οπότε εσύ πρέπει να το ετοιμάσεις για the other end. Προσπαθώ να κρατηθώ γενικά. Ωραία, τότε εγώ πετάω για να κάνουμε κεράπα σιγά σιγά. Θα ανοίξω ένα τελευταίο θέμα. Κατά το πω Universal Basic Income. Πιστεύεις ότι βοηθάει στην ελευθερία των ανθρώπων, είναι κάτι που μπορεί να δουλέψει? Γιατί μιλήσαμε για ελευθερία. Ναι, εντάξει, πολύ μεγάλη θεωρητική. Πολύ μεγάλη θεωρητική. Θα δώσουμε το gist για να το πιάσουμε το χρόνο πάλι, ξέρεις. Στον πραγματικό κόσμο, στο Beat Space θα είναι πολύ δύσκολο. Μάλλον θα υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Οπότε χρειάζεται, δεν θα βγάλω τα λεφτά σου, θα είσαι πολύ μακριά. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς π.χ. ότι στην ελευθερία αύριο οικονομική άνεση. Π.χ. δεν χρειάζεται να δουλεύεις. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς αυτό. Ναι. Και το λέω και από πρώτη εμπειρία και από άλλους φίλους και εσά. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για τα ελάχιστα προβλήματα. Εντάξει, δεν υπάρχει κανείς τίποτα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς, να έχεις απλά το χρόνο και να μην έχεις κάτι το οποίο σε υποχρεώνει π.χ. να έχεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν. Γιατί τι είπαμε για την σημαντικότητα, είναι μια αποστολή. Έχεις κάτι το οποίο σου δίνει μια ταυτότητα και κάτι σε κάτω και το κάνεις. Νομίζω ότι πολύ δύσκολο, πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν την πειθαρχία να κάτσουν να κάνουν κάτι το οποίο θα τους δίνει π.χ. λίγη δοπαμίνη, versus να κάτσεις και να λιώνεις και να παίζεις games και δεν ξέρω εγώ και να την πίνεις. Είναι πολύ πιθανό, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι θα κάνουν κάποια χόμπι, θα βοηθάνε ένα τον άλλον, μπορεί να υπάρχει έτσι κάποια γραφειοποίηση, να βοηθάνε ηλικιωμένους ανθρώπους. Αλλά πάρα πολύ απλά θα λύνουν και θα νομίζω αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο στο VR. Πολύ λίγες ξέρεις, έχεις ένα μικρό δωμάτιο, Ready Player One, δεν ξέρω εγώ, πίνεις Soylent και βρίσκεις αποστολή παίζοντας παιχνίδια στο VR. Δηλαδή είναι ένα δυστοπικός κόσμος, στον οποίο ξέρεις, βρίσκεις μίσιο και αποστολές από εκεί και τα υλικές σου ανάγκες είναι πάρα πολύ λίγες. Δεν ξέρω κανείς πότε θα γίνει, αλλά νομίζω θα πάμε σε ένα κόσμο που θα έχει μεγαλύτερη αξία το τι κάνεις μέσα στο VR θα είναι, αλλά ήδη γίνεται. Έχεις επαγγελμάτα τύπου influencers, έτσι. Mm-hmm. Έχεις μετράει το προφίλ μου ποιο είναι ή τα NFTs μου. Οπότε βλέπεις ότι γινόμαστε αρκετά dematerialized σε πολλά πράγματα. Τώρα, αν αυτό θα κάνει μια πιο ειρηνική ανθρωπότητα στο κομμάτι των ατόμων, δεν το μπορεί να γίνει, αλλά θα είναι και προφανώς και πολύ πιο control. Γιατί πολλά πράγματα είναι εξαρτές, ξέρεις, βλέπεις αν υπάρχει κατάθλιψη σε ένα κοριτσάκι βάσει το Instagram feed που έχει. Οπότε γενικά νομίζω γενικά οι άνθρωποι για να προοδεύσουν χρειάζονται κάποιο struggle. Δεν λέω ότι πρέπει να πεινάς και να μην έχεις υλικά. Ένα struggle όμως είναι. Ναι, κάποιο struggle πρέπει να υπάρχει γιατί όταν λύνεις αυτό το struggle παίρνεις την ντοπαμίνη που χρειάζεσαι για να νιώθεις ότι πας παρακάτω. Νομίζω ότι συνειδητοποιείς πάντως του πόσο ένα τίποτα είσαι, ρε παιδί μου, στο βίντεο. Δηλαδή. Πολύ καλή παιδική ατάκα, ισχύει. Αν σκεφτείς όμως, ρε παιδί μου, αυτό σε large scale. Εντάξει, είμαστε ένα κομμάτι κρέας και το σώμα λέει, και να δεις, μου κοστίζεις πολύ σε επιθερμίδες, φύγε τώρα, εντάξει. 4 ώρα το πρωί θα σου ρίξω λίγη κορτιζόνη να ξυπνήσεις για να βάζεις να μεταΐσεις. Πολύ πεζό. Τρομερό όμως πώς φτιάχνονται από άτομα, μια συνείδηση, ένας κόσμος ολόκληρος, αλλά. Απλά μου το πας και. Μην παίρνει λίγο σε αυτούς μας σούπερ σοβαρά, έτσι. Δηλαδή, το τι κάνεις στη γη, δηλαδή μου αρχίζει και βγάζει νόημα. Όσο πας σε ξέρω εγώ, ηλιακό σύστημα, γαλαξία, σύμπαν, αρχίζει και γίνεται πολύ μικρό αυτό, δηλαδή. Ναι, και λίγο λοιπόν, σε larger scale βγάζεις νόημα. Γιατί το πιο σημαντικό δεν είναι π.χ. να έχεις πετύχει π.χ. οικονομικά και να είσαι μόνος και να έχεις τι να κάνεις. Είναι να είσαι κομμάτι μιας κοινότητας και να μπορεί να προοδεύει η κοινότητά σου. Και αυτό είναι πάλι κομμάτι του προγραμματισμού μας. Υπάρχει ένα φανταστικό βιβλίο πάλι από τον Νικόλα Χριστάκη, The Blueprint, What Makes a Good Society. Ναι. Και είναι κομμάτι αυτό. Αντίθετα, το έχω ακούσει από έναν διοικητή της Τράπεζας της Ινδίας, ότι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι να είναι κομμάτι μιας κοινότητας. Έχω να πάρω πολύ δουλειά μετά. Αυτό, απαντώ, εγώ αυτό ήθελα να πω ότι
Και το συνειδητοποιώ μεγαλώντας ότι μια υγιής κοινωνική ζωή, το οποίο μπορεί να σημαίνει οικογένεια, αλληλεπίδρο, βλέπω ανθρώπους, είναι απαραίτητη. Δηλαδή, διαφορετικά μέσα σε μια μονάδα, ξέρω εγώ πώς το διαφέρει. Ναι, οπότε σε αυτό το UBI, αν υπήρχε ας πούμε, και δεν δημιουργούσε ένα τεράστιο πληθωρισμό που απ' την άλλη ξέρεις, θα το ακύρωνε, θα έπρεπε ξέρεις, να υπάρχει ίσως κάποια κατεύθυνση, κάποιο σύμβουλο ζωή, ας πούμε, και να μπορεί να βρει, ξέρεις. Κάποιους τρόπους του οποίου τουλάχιστον θα δουλεύεις part-time ή θα είσαι εθελοντής και θα χάσεις κάποια πράγματα που θα βοηθάνε την κοινωνιά σου και μάλλον αυτό θα συνταμείβει ηθικά και σε ντοπαμίνη. Κοίτα, θεωρώ ότι το universal income θα φτάσει μια στιγμή που δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις για να επιβιώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα σταματήσει. Αυτό νομίζω και να γίνει θα πρέπει να έχεις πάλι μια πολύ μεγάλη centralized και τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα κάνει το resource allocation, έτσι. Θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει resource allocation στα πάντα, αλλά ξέρεις είναι αυτό που λένε ότι AI is communist, blockchain is right wing. Ότι θα εμπιστευτείς την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει το allocation και οι άνθρωποι δεν θα πούνε «Α, γιατί εκείνο, γιατί εκείνο, γιατί άλλο, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς». Και πες να κάνει το τέλειο allocation. Μιλάμε για το Matrix πλέον, μιλάμε για for the architect. Ναι. Και οι άνθρωποι στο Matrix το κάψανε 7 φορές, γιατί δεν τους άρεσε. Και τα πρώτα versions τα οποία δεν είχαν σάρθει. Ήταν ουτοπικά. Δεν νομίζω πάντα στο Matrix έπρεπε να είναι νέα θρησκεία. Δηλαδή, μιλώντας για θρησκείες πάλι, χρειαζόμαστε θρησκεία, γιατί θέλουμε ένα operating system, έτσι. Okay. Και θέλουμε και μια παρηγοριά και μια αποστολή. Τώρα, μπορεί να το λέμε χριστιανισμό, το λέμε wokeness τώρα. Πάντα υπάρχει μια θρησκεία. Δεν γίνεται να έχει κοινωνία χωρίς να έχει κάποιο operating system. Μα είναι αυτό το και οποίο... Και το θέμα είναι ότι η θρησκεία παλιά έκανε internalize στους ανθρώπους, π.χ. το ηλιακό ημερολόγιο. Ή την αξία της θρησκείας. Την αξία της παρηγοριάς και της συγχώρεσης. Είχες ένα άγαλμα στην εκκλησία, πληγόταν η συγχώρεση. Ενώ τώρα όλα καλά, πάνω. Οπότε τώρα ξέρεις, τι έχουμε σαν μήμα, ας πούμε. Είχες 10 ταμπλέτες, 10 εντολές στην έρημο, μια κάτι καμήλες και σου λέω τι να κάνεις. Τώρα το μήμα ποιο είναι. Red pill, blue pill. Ότι έχεις τι είμαι, τι είναι η συνείδηση. Γιατί ξέρω εγώ, επέλεξα το ένα βάσει του άλλου. Ή από όλη την πραγματικότητα, τι είναι σύνθετο, έχει προκύψει από μηχανή. Τι είναι πραγματικό. Και νομίζω ότι στο Matrix, ειδικά το 1, δίνει ξέρεις διάφορες εντολές. Θα μπορούσε να διδάσκεται στα σχολεία και να συμπληρώνει την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία σε ένα πιο εύληπτο πακέτο. Και είναι αυτό που λείπει. Να κάνεις μια θεωρία, θεωρητική, ψυχολογία, τίποτα δε φιλόσοφος κάποτε, δεν θυμάται κανείς. Ενώ έχεις κάποια ισχυρά memes, π.χ. το Μορφέα και το Matrix, είναι κάτι που μπορεί να θυμάσαι και να τα ξαναβλέπεις και να σου θυμίζουν κάτι κλπ. Εντάξει. Θα λέγαμε τώρα να χτίσουμε την εκκλησία του Matrix. Αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι μια νέα αφήγηση η οποία ίσως απαντάει κάποια αιώνια ερωτήματα τα οποία δεν θα φύγουν και ποτέ. Θεωρώ και να πω και εγώ να κλείσω με τη γνώμη μου για το Matrix ότι άμα το δεις και σαν σύνολο, περιγράφει πάρα πολύ καλά το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα το οποίο λέει την ανθρωπότητα. Ακόμα και την ανάγκη να πεις ότι εγώ είμαι ελεύθερος μέσα σε αυτό, αλλά εν τέλει αυτό είναι πλάντα. Δεν υπάρχει ελευθερία. Υπάρχουν τα constraints της φύσης, του κοινωνικού συνόλου, τα δικά σου, δηλαδή ότι λέει την επόμενη σκέψη που θα εμφανίσει στο μυαλό σου. Όχι. Ναι. Δεν ξέρουμε πού έρχεται. Και αυτό που λένε τέλος πάντων στο βιβλίο και αυτό του Neil Seth Binkiu είναι ότι είναι όλο αυτό το σύνολο και δεν είναι αυτό που λένε individual. We're very individual. Και μπορείς να επηρεάζει το προοπτικό σου σύστημα μέχρι μια subliminal διαφήμιση, ένα μήνυμα που διάβασε ξέρω, σε ένα Facebook feed και δεν ξέρει γιατί, αλλά το θυμήθηκες τώρα. Μπορείς να ξέρεις γιατί το θυμήθηκες. Γιατί έχει το μυαλό σου. Δεν είναι το βράδυ. Και το οποίο μπορεί να ήταν ένα painting από κάποιον κάπου από ένα troll farm. Έτσι. Τώρα, αφού δεν ελέγχεις το input, δεν ελέγχεις ούτε και το output. Ναι, καλά, αυτό είναι. Δεν ξέρω, γενικά είναι ζωικά πράγματα και είναι πολύ γλυκό να μην τα σκέφτεσαι γενικά. Είναι πολύ απελευθερωτικό όταν τα σκέφτεσαι όμως, γιατί σου δίνει ξέρεις, μια. Και τα αποδέχεις. Παρηγοριά ίσως για κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν είναι όλα starter τριχές. Φτάχνουμε και στη ζωή μας και ασθένειες και όσο μεγαλώνεις, δυστυχώς αυτό καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της σκέψης σου. Καλά, γενικά χαλάει το σύστημα. Δηλαδή, ναι, είναι... αυτό είναι μόνο σίγουρο για όλους. Αυτό. Εγώ έχω να προσθέσω ότι αυτό το οποίο βλέπω πάρα πολύ σημαντικό είναι να νιώθεις αυτό που είπες πριν τη λίγη ντοπαμίνη, την ολοκλήρωση που έχεις δει την κάθε μέρα, ότι εγώ έκανα κάτι και αυτό δεν γίνεται να είναι μονάχα καταναλώνω προφανώς. Ήπια τις μπύρες μου, βγήκα με τους φίλους μου. Έχει ένα ρόλο μέσα σε όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το. Εμένα τουλάχιστον αυτό είναι το σκοπό που με βοηθάει να πω ότι ξέρεις τι, σήμερα ήταν μια καλή μέρα και προηγούμενη ήταν μια καλή εβδομάδα και ξέρεις, κάπως έτσι.
Δεν ξέρω. Δεν θα σχολιάσω. Θα αφήσω. Τέλεια. Άδες, έχουν κάτι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε, Παναγιώτη. Θα το κόψουμε, λες. Δεν ξέρω. Κάνουμε κανένα ραπάπ να αφήσουμε λίγο για χρόνο. Ναι. Λες να το καθιερώσουμε, να κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν έχω πρόβλημα. 4-20. 4-20, ωραία. Cool. Ωραία. Πάμε να γυρώσουμε τη συζήτηση και να πούμε, ξέρω εγώ, κάνα suggestion, ας πούμε. Τι ξέρω, suggestion να έχει ο κόσμος και να δει. Ναι, τι θα έκανες. Τι θα πρότεινε. Στον κόσμο να παρακολουθεί. Να διαβάσει, να δει, να αγοράσει, να κάνει. Μπορεί να πάμε το βιβλίο Being You του Neil Seth. Έχω ένα άλλο, το Blueprint του Χριστάκη. Τώρα έχω ένα άλλο που περιμένω να το διαβάσω, είναι και στο Κομωδίνο, το Understanding Genes του Καμπουράκη. Όπως καταλαβαίνετε αυτά τον τελευταίο καιρό. Θα προσπαθούν λίγο. Τώρα είχαμε μιλήσει έτσι για financial education, νομίζω ένα φανταστικό newsletter, πολύ πυκνό και πολύ χιουμοριστικό είναι το Money Stuff του Matt Levine. Το θεωρώ πολύ, πολύ καλό. Είναι μπόλικο βέβαια. Δηλαδή το έχω διαβάσει, με ζωρίζει να το διαβάσω. Είναι, και εγώ δεν το διαβάζω όλο, πω την αλήθεια. Και μετά νομίζω, και αυτό που λέμε είναι ξεφύστελ, είναι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Νομίζω υπάρχουν αρκετά πολύ καλά podcast τα οποία ανοίγουν παράθυρα τρομερά. Και νομίζω, ας πούμε, το podcast του Tim Ferriss που είναι αρκετά εύληπτο. Μικρή κουβέντα είπες, δεν άκουσα. Μικρή κουβέντα. Βέβαια, πρωτίστως. Είναι την πηγή. Tim Ferriss έχει μερικού του πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που είχε κάνει με τον Balaji Srinivasan πριν λίγες εβδομάδες ήταν πολύ πυκνό, τρεις ώρες, πάρα πολύ γνώση. Νομίζω ότι αξίζει να ακολουθήσετε. Και μικρή κουβέντα. Πάνω απ' όλα. Πάρη. Λοιπόν, εγώ τελευταία τσεκάρω τον Peter Attia, που είναι ένα γιατρό που έχει κάποια ενδιαφέροντα podcast. Την έχω μάθει από τον Πάνο που κάπου τον ανέφερε online και δεν θυμάμαι πού. Και μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω σε γιατρό, δεν είμαι ειδικό, αλλά είναι σίγουρα πολύ απολαυστικό read και θεωρώ ότι καθοδηγεί αρκετά καλά. Ειδικά μέσα από ειδικό σου γιατρό, να το συμβουλευτεί από αυτά που διαβάζει είναι. Ναι, ακόμα και εκεί. Καλός ή κακός θα πρέπει να χτίσεις και τη δικιά σου κατανόηση τουλάχιστον από κάποιο curation να δεις τι κυκλοφορεί στην αγορά, κάποιες νέες κατανοήσεις σε θέματα, γιατί και ένας γιατρός μπορεί να είναι εξαιρετικός, έχει 30 χρόνια εμπειρία, αλλά ίσως να μην έχει διαβάσει τελευταία βιβλιογραφία. Όχι, δεν έχει καταλάβει κάτι, αλλά να κάνει μια ερώτηση παραπάνω. Αυτό που σου είπα να πω, στο τέλος της ημέρας εσύ κρίνεις, αλλά εγώ είπα τι έκανε, επειδή πηγαίνω στον ενδοκρινολόγο κάθε χρόνο λόγω θηροειδούς και επειδή ο Peter Attia έπαιρνε διάφορα θέματα τα οποία από το δίκαιο του ενδοκρινολογικού, ξυπήκε και τον ρώτησα πράγματα τα οποία θα διαβάσει. Και μου λέει εσύ αυτό έτσι και το άλλο αλλιώ, και όπου δεν είχε απάντηση, μου είπα, αλλά στο τέλος της ημέρας εγώ θα πάρω για τον αυτή την απόφαση. Εγώ τέτοιο θα πω, ντοκιμαντέρ, Netflix, Return to Space. Προφανώς είναι λίγο glorified η φάση με τη SpaceX και όλα αυτά. Λατρεύω SpaceX, εντάξει, το δηλώνω ξεκάθαρα. Οκ, τότε για Netflix και ταινία The Billion Dollar Code. The Billion Dollar Code, οκ. Okay. Είναι ένα mini series και πραγματική ιστορία στο Βερολίνο. Ήταν κάτι τύπη που είχαν φτιάξει στην ουσία το Google Earth πριν το Google Earth. Okay. Και δείχνει την ιστορία πώς κατάφεραν κατά κάποιο τρόπο να το αντιγράψει ενδεχομένως η Google και πώς αυτή δεν πήραν τίποτα παρόλο που είχαν φτιάξει κάτι το οποίο είναι πολύ σύνθεση και στις startups και κάποιος το έχει φτιάξει, να μην το timing σωστό ή οι άνθρωποι να μην είχαν το storytelling και τις διασυνδέσεις που χρειαζόντουσαν και κάποιοι το κάνανε αργότερα. Έτσι έχει πολύ rave, Βερολίνο, παρεξίζει, είναι πολύ καλή. Οκ, super. Ωραία. Εμάς θα βρίσκουμε με κρυκούδα.fm, εσένα πάνω. Twitter, Pandas G, σπαμάρω συνέχεια, δεν ξέρω, πρέπει να το κόψω, είναι από ότι... Όχι, ωραίο, γουστάρουμε, δεν είμαι fans. Σε θέματα και έχω απόψεις για τα πάντα, οπότε δεν ξέρω να συνιστώ. Ωραία, και marathon.vc το μαγαζί. Το μαγαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάμε. Και εγώ ευχαριστούμε την ημέρα, όπως πάντα. Και αναμένουμε ραντεβού για το χρόνο, θέλω. Ναι, να δούμε. Οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ναι. Cheers.